Λόγω και της ημέρας, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος, προκειμένου να τελειώσουμε νωρίς τη σημερινή συνέντευξη. Βρέθηκα στην Αθήνα πριν αρκετές μέρες για συνεδρίαση της ΚΕΒΕΡ, της οποίας είμαι μέλος στην Επιτροπή Χωροταξίας, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Και πέρα εδώ του γίνανε διάφορες χρήσιμες επαφές σε Υπουργεία και Οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα έγινε επαφές στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα που αφορούν το Δήμο. Στη δημόσια επιχείρηση παραγωγής αερίου για το θέμα του φυσικού αερίου και σε συνέχεια με τη συνάντηση με την Ιταλική εταιρεία. Επίσης έγινε μια συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών με θέμα την παραχώρηση των παλαιών δικαστηρίων στο Δήμο και διάφορα άλλα υπηρεσιακά θέματα. Βέβαια, σε περισσότερα θέματα εξ αυτών περιμένω απαντήσεις ή σε κάθε περίπτωση ξεκινάει μια συνεργασία η οποία σιγά σιγά προχωράει, γιατί βέβαια υπάρχει μια καινούργια κυβέρνηση τώρα, υπάρχουν κάποιοι καινούργιοι υπεύθυνοι, γενικοί γραμματείς. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή κάποια βήματα τα οποία είχαν γίνει. Κύριε Πρόεδρε, τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Παρακαλώ, κατάλογος προεμιρήσεις. Κύριος Παπαγιάννης, κύριος Μαρκούλης. Βασικών ιστοιχειωτών οικονομικών αναγκών,
για λόγους που εσείς θα μας εξηγήσετε, εσείς θα εξηγήσετε την κοινωνία του πολιτικού της Βέρειας, χάνονται χρήματα τα οποία είναι ήδη έτοιμα, είναι στη διάθεση της κοινωνίας, ήταν στη διάθεση της κοινωνίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Δεν θα ήθελα να επανέλθω σε ζητήματα, αναλυτικά σε ζητήματα για τα οποία μέχρι σήμερα δεν μας έχετε απαντήσει. Χαίρομαι πολύ που ο αξιότιμος κ. Σοφιανίδης μου παρέδωσε ένα σχέδιο σκέψεων και προτάσεων για την εκδήλωση που εμείς προτείναμε για τα 60 χρόνια από την τραγική απέλαση ουσιαστικά και επί απομάκρυνση των συμπολιτών μας από την Κωνσταντινούπολη. Περαιτέρω όμως δεν έχω ακόμα αρνητές και συγκεκριμένες και αναλυτικές απαντήσεις για μια σειρά από θέματα που έχουμε θέσει που αφορά τόσο το χρονοδιάγραμμα διαμόρφωσης της ανάπλασης του οδικού δικτύου τόσο της πόλης της Βέρειας όσο και του ευρύτερου Δήμου Βέρειας. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη απάντηση για το τι σκέφτεται να κάνει ο Δήμος, ούτως ώστε η πόλη να ξαναγίνει μια καθαρή πόλη και όχι μια πόλη που έχει πρόβλημα σκουπίδια. Δεν έχω μια συγκεκριμένη πρόταση για ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τι θα γίνει με τα δέσποτα ζώα. Ήρθε η άνοιξη και μαζί με την άνοιξη μεγάλωσαν τα σκυλάκια. Προχθές είχαμε ένα περιστατικό πάλι που τρία σκυλάκια κυνηγούσαν ένα μικρό κοριτσάκι που πήγαινε στο σχολείο. Δεν μας είπατε, παρότι σας το ζητήσαμε δύο φορές, ποιες δίκες εκκρεμούν σε βάρος του Δήμου Βέρειας και σε βάρος φυσικών προσώπων που έχουν άμεση έννοια σε σχέση με την λειτουργία του Δήμου Βέρειας και για ποιες αιτίες. Είναι εύκολο να παραδώσετε στα χέρια της αντιπολίτευσης και έμεσα σε όλη την κοινωνία της πόλης μια λίστα με τα νομικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να αναζητήσουν και εμείς τις ευθύνες και τους αίτιους. Υπάρχουν μια σειρά από μικρά θέματα, τα οποία τα ξέρετε πολύ καλά, και τα οποία ήδη δημιουργούν μια αληθινή και ενεργητική εικόνα και την κοινωνική. Έχονται πολίτες εκτός της πόλης της Βέρειας και αιρετοί και μη αιρετοί από διάφορες κοινότητες όλου του Δήμου Βέρειας, οι οποίοι πραγματικά με απορία και αδυναμία και ανησυχία αναρωτιούνται τι θα γίνει επιτέλους κάτι και στο δικό μας το χωριό. Να το δούμε λίγο, σας παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μείνει πίσω μέσα στην πόλη της Βέρειας. Για τα χωριά, για τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν στα χωριά, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Να ξέρουμε για συγκεκριμένα σε κάθε χωριό έχουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και δεν γίνεται νομίζω να προσδοκούμε ανάπτυξη, πρόοδο, θετικές εξελίξεις στην κοινωνία μας, όταν η προοπτική και η σκέψη μας στην διαχείριση των χρημάτων βρίσκεται στο αν θα κάνουμε κάπου πεζοδρόμηση, αν θα κάνουμε κάπου πλακάκι, αν θα πάρουμε κάπου τα πεζοδρόμια που δυστυχώς, όπως καλύτερα από μένα ξέρετε πολύ, θα κάνουν, θα κατασκευάζουν λίγο πολύ οι ίδιες ομάδες ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Μακούλης, έχει το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ με τη σειρά μου είναι αρχικό καλό πάνω στο όλους. Τι καλή ανάθεση. Όσον αφορά τώρα τα θέματα τα οποία θα ήθελα να προσεγγίσω, το μισό χρόνο θα το αφιερώσω σε ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής σκηνής και τα υπόλοιπα σε ζητήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες καθημερινά και δυσκολεύουν τους ίδιους, όχι απλά μόνο διαπιστώνονται η ύπαρξη αυτών των προβλημάτων, αλλά δημιουργούν ακόμη και κινδύνους. Όσον αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, ήδη η καινούργια κυβέρνηση μετράει δύο μήνες. Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε μία πρωτοβουλία προηγούμενα σε σχέση με τον ΕΜΠΙΑ. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις σε σχέση με το αν θα διατηρηθεί ο ΕΜΠΙΑ, αν θα συνεχιστεί να καταβάλλεται όπως καταβάλλεται, αν θα συνεχιστεί να εφαρμόζεται σε κάποιες κατηγορίες πολιτών, αν θα επιτραπεί ο ολοσχερός κτλ. Επειδή νομίζω ότι είναι νωρίς βεβαίως να πάρουμε κάποια απόφαση για κοινοποιήσεις, για οποιαδήποτε κοινοποίηση ή για οποιοδήποτε ψήφισμα. Και επειδή θεωρώ ότι αυτά τα κόμματα, τέλος πάντων τα αριστερής προσεγγίσεως, έχουν μια άλλη φιλοσοφία σε σχέση με την λειτουργία τους. Δεν έχουν αναφορά στους βουλευτές, δεν έχουν εκλογικό όπως κάποτε προηγούμενα σε άλλη συνεδρία σχέση με άλλο δημοτικό σύμβουλο, αλλά έχουν μια πιο, αν θέλετε, θεσμική λειτουργία σε σχέση με τα κόμματα αυτού καθ' αυτού. Θεωρώ ότι επειδή ο πρόσωπος του κόμματος εδώ πέρα είναι ο κύριο, ο γραμματέας νομίζω, δεν ξέρω ποιος είναι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα, θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα, να γίνει κάλλιστα μια εκδήλωση, μια... Συγγνώμη, για την παρέτερα άλλο όρο. Συγγνώμη, κύριε Παγκέντε. Συνεχίστε, κύριε Μαθρόφ. Ναι. 20 δευτερόλεπτα σας έκλειψε. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει να κληθεί εδώ πέρα ο γραμματέα
αυτό που είναι. Τέλος, όσον αφορά τώρα τα λειτουργικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι δημοτικοί, διαβάσατε στο ηλεκτρονικό τύπο κυρίως ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα από την επιχείρηση του τρυπότατου. Σε κάποιους δρόμους, ιδίως στον δρόμο που συνδέει το μοτροπόλιο του Πανεροπόλιου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί μέτρα έτσι ώστε να καθαρίζονται τα συγκεκριμένα λιτάκια συγκεκριμένα έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο μέλλον και δεν ξέρω να πει επειδή για πρώτη φορά είχαμε αυτού του είδους τέλος πάντων την υδρόπια συμπεριφορά του καιρού, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί σχετική μέτρα προκειμένου να αποφευθεί οποιοδήποτε μοιραίο γεγονός στο μέλλον. Και φυσικά νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει κοινή αρμοδιότητα, έχει η αρμοδιότητα και η περιφερειακή ενότητα. Οι μαθητές προκειμένου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της ύπαρξης συλλαγωγών, γιατί δεν θέλω να πω σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει επανειλημμένα και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ότι το πρόβλημα υφίσταται. Υφίσταται σε έντονο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να υπουλωθούν όλες αυτές οι λακούνες. Βεβαίως υπάρχει και ένα ζήτημα με το πλακόστρωτο στο πεζόδρομο. Νομίζω ότι επίσης έχει εντοπιστεί από τους αρμοδίους αντιδημάρχους άμεσα για να αποδειχθούν ατυχήματα. Και για λόγους καθεστώτες θα πρέπει να αποκατασταθεί οποιαδήποτε βλάβη στο πλαγόσφυντο του πεζοδρόμου έτσι ώστε οι πολίτες της ΣΜΕΡΙΣ να μπορούν να απολαμβάνουν και τις ορταστικές μέρες αλλά και το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Κύριε Κανέλη, έχει το πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα σε όλους καλή ανάσταση. Θέλω να πω ότι την παραμονή της 24ης Μαρτίου το Εθνικό Κοινοβούλιο των Αρμενίων πήρε μια ιστορική απόφαση μετά από πολλούς αγώνες και ιδίως της Παγκοσμιακής Ομοσπονδίας και της ΙΒΕ και του ηγέτη των φορτίων του για μένα, Βαρχαρίδη του Γιώργου, του καθηγητή καρδιολογίας, ο οποίος πήρε μια απόφαση για να μπορέσει τη γενοκτονία των ποντίων και των ασυρίων. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική απόφαση ενός λαού ξεριζωμένου με 1,5 εκατομμύριο βήματα να πάρει αυτή την απόφαση σύμφωνα με τις πολιτικές τις οποίες ισχύουν σήμερα στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Νομίζω από την πλευρά μας πρέπει ο Δήμος ήδη να είχε κάνει και να εκφιάσει αυτή την ενέργεια αυτού του λαού, αυτής της χώρας, όπως έγινε και στη Σουηδία και μερικά άλλα κρατήδια, την Νότια Αυστραλία και πολιτείες της Αμερικής. Νομίζω ότι πρέπει και σε αυτό να στεκόμαστε και όχι σε διάφορα άλλα μη μεγάλη σημασία. Μετά την θέλω να πω ότι μετά την επόδυση των τρακτόρων για τα αποκομιδή των σκουπιδιών είναι τα παρεπόμενα και όπως υπάρχει και το αυτοκίνητο το ψυγείο, το οποίο από την αρχή όταν ήρθε χρησιμοποιούνταν από κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους για τις ανάγκες των συλλόγων για να ψήφουν κάποια προϊόντα. Θα πω ότι ο Σύλλογος Ελικόνης είναι διατεθειμένος να συντηρήσει αυτόν τον τρόπο, να τον πάρει, να τον συντηρήσει. Και μάλιστα θέλει και τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο όταν ήρθε είχε κλαπεί κάτω από το Τελωνία από την Πάτρα. Να τοποθετήσει και να χρησιμοποιείται για όλους τους συλλόγους. Νομίζω ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, γιατί είναι ένα μεγάλο κόστος να μην κάθονται οι σύλλογοι και να παρακαλάνε τον κάθε ένα να τους δώσει ένα θάλαμο και να είναι και υποχρεωμένοι. Νομίζω ότι ο Δήμος, εκεί που θα είναι αποδικευτικός χώρος αυτός ο θάλαμος, να χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και θα ήθελα μετά τις απαντήσεις, οι οποίες πήρα από τους δύο αρμόδιους αντιδημάρχους όσον αφορά τον κατανισμό των αγροτόδρομων στα δραστρωμένο νημί. Τελικά η απάντηση η οποία δόθηκε και η ουσία είναι ότι η υπεύθυνη είναι η πρόεδρη των δημοτικών κοινοτήτων και των δημοτικών ενωτήτων. Θα έλεγα και επειδή δεν είναι ο χρόνος για να το εξηγήσω, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αν πάρουν 250 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν τουλάχιστον ένα μάξι του Δήμου να γυρνάνε από τη δημοτική ενότητα της Βέλγιας να δουν ποιος δρόμος είναι χαλασμένος. Και θα πω ότι ο δρόμος ο οποίος έγινε το ατύχημα, το συγκεκριμένο, στη μέση, μεταξύ Μέση και Κουλουράς, έγινε από το 11 και ακόμα δεν επιλήφθηκε κανένας. Δηλαδή θα φτάσουν στο σημείο οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων να πηγαίνουν στα δικαστήρια κατηγορούμενοι και να δικάζονται. Θα έλεγα ότι αυτό το θέμα λίγο να το δούμε πώς πρέπει να λειτουργήσει και να υπάρχει ο έλεγχος αυτός, γιατί όλοι οι πρόεδροι σίγουρα θα
πέμψουν από πάνω του ευθύνη, στέλνοντα κάποιο έγγραφο. Αυτό έπρεπε και στον πρόεδρο του χωριού μα. Στείλε ένα έγγραφο να μην ζει καμία ευθύνη. Ευχαριστώ. Κύριε Πασίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμίζω το τρίλο. Ναι. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω σε εσάς, μέσω εσάς, τη δυσαρέσκειά μου τώρα για αυτό που συντονισμένα γίνεται εδώ, όπως και σήμερα, από τον κύριο Δήμαρχο. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια διαδικασία ενημέρωσης του σώματος και τι ακούσαμε σήμερα. Πήγα στην Αθήνα, είδα αυτό, είδα εκείνο. Το θέμα είναι, κύριε Δήμαρχε, τι είπατε. Δηλαδή, υποβαθμίσετε συστηματικά όλη τη διαδικασία τη συνεδρίασης. Τι είπατε για το παλιό δικαστικό μέγαρο, τι εξέλιξη έχουμε το αέριο, τι για καλημέρα κατεβήκατε στην Αθήνα. Αυτό είναι η ενημέρωση. Όχι να μάθουμε το πρόγραμμά σας, πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς υπόθηκε. Κάποια στιγμή πρέπει να τα μοιραστείτε με το σώμα. Δεύτερον, υπήρχε μια, όχι ανταλλαγή, κάποιες επιστολές από τον Όμιλο Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέρειας, στην ουσία εναντίον τη ΚΕΠΑ, που ανέδειξε ένα θέμα. Τι είναι, ότι υπάρχουν χώροι δημοτικοί που, για πολιτιστική χρήση, οι οποίοι δεν είναι αδειοδοτημένοι. Εντάξει, και επιρρύπτονται και κάποιες ευθύνες, δεν θα πω τώρα εγώ στο ποιος το ξεκίνησε κλπ. Γιατί τόσα χρόνια η ΚΕΠΑ δεν έκανε τις απαραίτητες αυτές κινήσεις, ώστε να είναι αδειοδοτημένοι και πλήρως νόμιμα να λειτουργούν όλοι αυτοί οι χώροι του Δήμου. Αναφέρομαι φυσικά στο Θεατράκι της Ραχιάς, και στο αρμονικό Σαράκουβλου, όπως διάβασα τις ανακοινώσεις. Τέλος, ρώτησα κι άλλη φορά και δεν έλαβα απάντηση, τι γίνεται με την ιστοσελίδα του Δήμου. Υποτίθεται ότι πέρα από τις δυνατότητες που υπάρχει για την προβολή και ανάπτυξη της περιοχής μας, έτσι, έχει και κάποιο ρόλο δημοκρατικό, όπως διαβάζω εδώ στο εισηγητικό παράδειγμα για το πρώτο θέμα, λέει το σχέδιο κανονισμού αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Έτσι όπως είναι, δεν μπορεί κανείς να βρει και να ψάξει τίποτα. Και πάλι πρέπει να μας απαντήσει, απευθύνουμε στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να είναι η θητεία του τώρα σαν Δήμαρχος, αλλά επί 4,5 χρόνια ήταν αντιδήμαρχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να μας πει τι γίνεται, αν γίνει χειρότερα εδώ και ένα χρόνο. Και, και κάτι που μου κατήγγειλαν κάποιοι εργαζόμενοι εδώ του Δήμου, πάλι σε σχέση με το διαδίκτυο, και καλό είναι το ακούσουν και εδώ οι συνάδελφοι και επάγγελμα δημοσιογράφοι, είναι ανοιχτά τα site για να δουν ειδησιογραφικού περιεχομένου ιστοσελίδες από τα αθηναϊκά. Τα τοπικά είναι μπλοκαρισμένα από τη σύζευση. Δεν μπορούν να τα διαβάσουν. Προχθές το έδαφικα. Ευχαριστώ και καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε κύριε Βασίλη. Ο κύριος Καραγιάννης. 3 λεπτά κύριε Καραγιάννη. Τα προβλήματα της και σχεδόν τα αστρολόγω που τα είπα πολλές φορές και τα ξέρουν ότι αγώτη είναι από τη Δήμα. Πιστεύω μετά από Πάσχα, αν μας αφήσει η θεό, θα ξεκινήσουμε και σιγά σιγά να λεθούμε. Μπήκαμε σε μεγάλη εβδομάδα και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία, χαρά και καλή ανάπτυξη. Σε ευχαριστώ. Κύριε Βουλτήρη, έχετε τον λόγο. Πολύ σύντομα, θα ήθελα να νομοποιηθεί ποια κριτήρια παραχωρήθηκε αίθουσα δημοτικού σχολείου της Ιδρυνίνα σε αθλητικό σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Κύριε Ελευθεριάδου. Ευχαριστώ και από μένα. Καλό Πάσχα να έχουμε. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί ο κύριος Λαζαρίδης απουσιάζει σήμερα και αφορά τον ίδιο. Κατά καιρούς, σε αυτούς τους μήνες, τέλος πάντων στην δική μας θητεία, ακούμε συνέχεια να λένε για ποιο λόγο τα έννοια μας δίνονται οι τιμώντες σε εμάς, για ποιο λόγο τα λέτε εσείς και μας κάνουν να νιώθουμε και λίγο άσχημα. Παρ' όλα αυτά, θα σας πω ότι το θέμα που παίρνω σήμερα έχει έρθει ο συγκεκριμένος δημότης, ο οποίος το παίρνει. Έχει ακολουθήσει όλες τις νόμιμες εντός και εκτός εισαγωγικών διαδικασίες, έχει πάει κάνει αιτήσεις, έχει αναφερθεί μάλλον στους αρμόδιους αντιδημάρχους. Παρ' όλα αυτά δεν βρήκε λύση και τραβάει χρόνια αυτή η κολόνια. Αναφέρομαι στην οδό Λυσίου, είναι ένας δρόμος
περιθέμα, γιατί κάποιες φωτογραφίες που μας έχει προσκομίσει. Θα ήθελα μία απάντηση σε αυτό. Τέλος, ξέρω ότι την προηγούμενη φορά η κυρία Παπαγιάννου σας το ανέφερε. Θα ήθελα και τη μεριά μου πω ότι ο Σύλλογος Θελοντών Αιμοδοτών του Δήμου, που ιδρύθηκε 26 του μήνα, έχει την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία. Και θα προσκαλούσα όλους όσους σωματικά, ηλικιακά και κατέχουν όλα τις δυνατότητες τέλος πάντων να αιμοδοτήσουν να είναι εκεί, είναι για το καλό όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη λίγο, δεν ξέρω αν διαδικαστικά θα μπορούσαν και δεν είναι εδώ ο κ. Μαζαρίτης, θα πάρει το λίγο και ο ίδιος ο Δημότης. Κύριε Σουκενίδη. Κύριε Σουκενίδη, έχει πρόβλημα. Ναι, εγώ είμαι εξής, ήθελα να πω το εξής. Θα έπρεπε σαν σώμα να συγχαρούμε, κύριε Πρόεδρε, την αθλητική ομάδα του Ποσειδώνα Μέριας. Είναι η μόνη ομάδα που έχει τμήμα βόλεϊ γυναικών. Περίπου 200 κορίτσια αθλούνται στο σύλλογο αυτό και με τη χθεσινή του νίκη στα play-offs ουσιαστικά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια και ανεβαίνει στην άρθρα δύο κατηγορία, ας πούμε στη Β' παλιά εθνική. Και να καλέσουμε τον κόσμο στον επόμενο αγώνα που είναι ένας αγώνας Κυπέλλου, παίζει στους τελικούς του Κυπέλλου της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, να πάμε όσο το δυνατόν περισσότεροι για να τους ενισχύσουμε. Είναι περίπου σε ένα μήνα οι άνθρωποι το ανακοινώσουν. Πάντως τώρα καλό είναι να σαν σώμα να συγχωρήσουμε και να τους συγχαρούμε. Τις απαντήσεις θα τις δώσω πρώτα. Λοιπόν, κύριε Κωστάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω λίγο να ενημερώσω το θέμα για μια συνάντηση. Μικρόφωνο. της περιοχής της Βέλης. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε κύριε Δημοστράτη. Ο κύριο Κούντα και θα κλείσει, έχουμε τη τιμή σήμερα για πρώτη φορά ο κύριο Μισθοβίδη από το Πειραχέ. Κύριε Κούντα. Τρία ζητήματα. Ένα είναι τι γίνεται με τον σεκασμό του γνωτιού, γιατί γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια έχει εσκύψει μια ενδημική νόσο η λίωση του ιού του δυτικού Νείλου στην περιοχή μας και στις γύρω περιοχές, γύρω από στάσιμα, ύδατα κλπ. Και δεν υπάρχει ούτε θεραπεία ούτε εμβόλιο για τη συγκεκριμένη νόσο. Κι όμως κάθε χρόνο καθυστερούμε να κάνουμε τους εγκαθμούς. Αντί να τους κάνουμε τον Απρίλιο, τους κάνουμε τον Ιούλιο. Επιτέλους η περιφέρεια πρέπει να ξυπνήσει και να κάνει έστω και του χρόνου, αν δεν μπορεί να κάνει τον Απρίλιο τους εγκαθμούς στο στάδιο των προνυμφών για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη νόσο, η οποία έχει εθνικότητα σημαντική. Έτσι, δεν το ξεχνάμε, και ανεξαρτήτως ηλικίας. Δεύτερο ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα είναι ένα σημαντικό, ένα παλιό αίτημα που πρέπει να το επαναφέρουμε, το προαστιακό συντηρόδρομο. Αυτό ήταν επί χρόνια αίτημα νομαρχίας, δήμων κλπ. Πρέπει να συνεργαστούν οι δήμοι δικοί μας και με τους γειτονικούς δήμους που θα έχουν σχέση με το προαστιακό συντηρόδρομο σε συνεργασία με τον ΟΣΕ, με την περιφέρεια, πρέπει να διεκδικήσουμε τη δρομολόγηση προαστιακής γραμμής συντηροδρόμου. Τρίτο ζήτημα. Τρίτο ζήτημα είναι αφορά μία εκδήλωση που θα κάνει η Παθολογική Κλινική σε συνεργασία με την Εταιρεία Παθολογίας Βορείου Ελλάδος. Ο τίτλος είναι «Νοσοκομιακές λοιμώξεις πολυαθλητικοί οργανισμοί». Θα γίνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης της Τράκης, το Πανεπιστήμιο της Σαλονίκης και το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Δηλαδή όλη η Βόρεια Ελλάδα. Και θα έρθουν εδώ εξαιρετικοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, από Αθήνα, από Κρήτη κλπ. Για να μιλήσουμε. Θα είναι 26-27 Ιουνίου, ένα διήμερο. Και πραγματικά πιστεύω να μας βοηθήσει και ο Δήμος, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και στοιχεία σε αυτούς, δηλαδή κάποιο φάγελο που θα έχει όλα τα στοιχεία εδώ των Μνημείων της Βέλγιας, γιατί θα είναι πανελλαδική. Ουσιαστικά είναι μια εκδήλωση, νομίζω, από τις σημαντικότερες που γίνονται στην Βόρεια Ελλάδα. Και νομίζω και θα είναι να κάνουμε και μια υπέρβαση, αν μπορούμε να όλοι συνεδρευτεί να επισκεφτούν τη Βεργίνα και να γίνει ξενάγηση, έστω και παράδειγμα μετά τις 5 το απόγευμα. Δεν ξέρω αν γίνει μια προσπάθεια, νομίζω ότι θα είναι προς σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κούντα. Κύριε Πιστοφίδη, παρακαλώ. Είμαι ο πρόεδρος του Υπουργείου Επιδημιών του Στάνης και έχω δύο πράγματα. Πρώτον, έχουμε πρόβλημα με τα σκυλιά και τους κάτους. Γεμίσαμε σκυλιά, δεν μπορούμε να τους πατσούς κάτους και κάνουμε μέσα. Πρέπει κάτι να γίνει από τούτο στη Σιδερένη. Δεύτερον, λαφούδες. Ο γιο μας έχει λαφούδες πρέπει να σκεφαστούν. Βασικά προβλήματα στην κοινότητα. Άσε να ρώτα και να μην και κύριε πρόεδρε. Κάναμε μια επιδιώκτωση γιατί το νερό κατέβει στους παλιούς γραμματέας. Κάναμε μια επιδιώκτωση σε αυτούς που ήθελαν λίγο ότι πρέπει να αλλάξουν για να μην γίνει πάρα πολλά χρόνια. Έπεσαν τις ομάδες. Πρέπει να σου βαθιστεί ξανά και να βοηθεί. Και τρίτον, το θεατράκι που έχουμε είναι πάρα πολύ όμορφο. Αξίζει να στήσουμε. Πρέπει να περάσουν μια λάθη. Από εδώ που φτιάχνει και καθώς δεν έχει καμία συντήρηση. Τρίτον, έχουμε μια πλατεία ιερό. Εκεί πέρα ούτε αυτό ποτίζεται και το ιερό είναι δίπλα σε ένα πράγμα που το σκέφτεσαι. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει προς τη μέση και να υπάρχει μια λύση για να στήσει γιατί μ' άρεσε. Τέταρτο, αντιπλημμυρικό. Έχουμε ένα αντιπλημμυρικό το οποίο κατεβάζει νερό από τα μήματα. Αυτό γούρωσε. Πρέπει να ξεβουλώσει, γιατί η ραδιά πριν από πολλά χρόνια πριν και γι' αυτό και έγινε το αντιπλημμυρικό. Πέμπτο, τα μήματα. Δεν έχουμε διεθνάκιο και εδώ γεμίσαμε. Του τελευταίου 4-5 μήνε είχαμε έξι τα μάτια. Και τελευταίο, πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε ένα σχέδιο επέκταση. Έχουμε σχέδιο επέκταση πρέπει να κάνουμε πράξη εφαρμογή. Η οποία είναι από το 1900, δεν ξέρω και εγώ πότε είναι το σχέδιο επέκταση και τέτοια. Αυτά είπα να πω και αυτά που μου δείχνουν και δεν ξέρω να το πω για το. Παρακαλώ πριν δοθούν, πριν ξεκινήσουν οι απαντήσεις από τους αρμόδιους, από το Δήμο και ο Δήμος και εσείς και θα απαντήσετε, από τους αρμόδιους αντιμάρχους, να ενημερώσω το Σώμα ότι υποδεχόμαστε το Σάββατο 18 Απριλίου
το δεκάτο σχολείο από την Κωνσταντινούπολη. Στις, το Σάββατο στις 11 η ώρα γίνεται μια εκδήλωση στον χώρο τεχνών, όπου θα παρουσιαστούν οθωματικά και μηνύα Εβέρειας και Κωνσταντινούπολης, βυζαντινά και οθωματικά μηνύα Εβέρειας και Κωνσταντινούπολης, αντιστοίχως από τους μαθητές του Τετάρτου Λυκείου και τους μαθητές του Ζωγραφείου. Ενημερώνω ότι για την εκδήλωση αυτή. Και βεβαίως όταν πέφτει το θέμα θα το συζητήσουμε μετά. Παρακαλώ, απαντήσεις από τους κυρίους αντιδημάρχους. Κύριε Σιδηρόπουλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με τα αδέσποτα, γιατί μπήκε ο πιο σχολής. Η εμπειρία μου από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα λέει ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα έχει μόνο ένα όνομα και αυτό είναι τα δεσποζόμενα. Ο Δήμος έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά τα αδέσποτα, τα σκυλιά δηλαδή που περιφέρονται ελεύθερα στην πόλη. Έχει εμβολιάσει πάρα πολλά, έχει στηρώσει πάρα πολλά και έχει διαχειριστεί σύμφωνα με μια ανακοίνωση που βγάλαμε πριν από 20 μέρες περίπου 500 αδέσποτα. Αυτή την περίοδο, που είναι και η περίοδος της γένας, δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Το φαινόμενο που παρατηρείται είναι να έχουμε συνεχώς τηλεφωνήματα, να βρίσκουμε μέσα σε κάδους μικρά σκυλάκια, που σίγουρα αυτά τα σκυλάκια δεν έχουν γεννηθεί από αδέσποτα ζώα. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε πάνω από 50 μικρά σκυλάκια, τα οποία όμως επαναλαμβάνω είναι σκυλάκια που έχουν γεννηθεί από δεσποζόμενα ζώα. Πιστεύω ότι θα πρέπει ο κάθε πολίτης της Βέρειας, όσοι έχουν στα σπίτια τους σκυλιά, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να προχωρήσουν σε στήρωση. Δεν βλέπω άλλη λύση σε αυτό το θέμα. Και διαβάζω και από μια ανακοίνωση από ένα κοινοσοϊκό σωματείο που καταλήγει στηρώστε τα ζώα σας, γιατί για κάθε ζώο που γεννιέται κάποιο άλλο πεθαίνει αβοήθητο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια καλή συνεργασία με τα φιλοζωικά, βοηθάνε, αλλά επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα είναι τα δεσποζόμενα. Αν ο κάθε πολίτης δεν καταλάβει ότι καλό είναι το σκυλάκι να το έχει στο σπίτι του, να το φροντίζει, να παίζει μαζί του, αλλά αυτό μεγαλώνοντας έχει άλλες ανάγκες τις οποίες θα πρέπει να εκπληρώσει ο ίδιος. Και όχι όταν το βαριέται, να το αφήνει αδέσποτο ή όταν αυτό γεννάει να τα αφήνει οπουδήποτε στον δρόμο. Πάμε στους αγροτικούς δρόμους. Το πρόβλημα είναι γνωστό. Το κουβεντιάσαμε και σε άλλα δημοτικά συμβούλια και με τους πρόεδρους, τους περισσότερους που επικοινωνώ, το έχουμε κουβεντιάσει. Δυστυχώς ο καιρός δεν είναι συμμαχός μας. Ούτε κάνει καλό καιρό για να μπορέσουμε να τους συντηρήσουμε, αλλά δυστυχώς και με τις τελευταίες βροχές η κατάσταση επιδεινώνεται. Ξέρω ότι σε πολλά χωριά υπάρχουν δρόμοι τελείως αποκομμένοι. Τις ημέρες που μπορούμε, τα μηχανήματα πραγματικά διορθώνουν αυτές τις καταστάσεις. Ας ευχηθούμε ότι ο καιρός θα καλυτερέψει για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Βέβαια, στείλετε από κύριε Πρόεδρε, για να μην έχεις καμιά ευθύνη,
το καλάδι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω αν με ένα έγγραφο δηλαδή δεν διευθύνει από πάνω μας, τότε να αρχίσουμε πρώτα να κάνουμε ένα έγγραφο. Η έδωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μερκίνα, σαν κατάλαβα καλά, δεν παρακολουθήθηκε από τον Δήμο, δεν υπήρξε έτοιμα στο Δήμο. Σε κασμός των οποίων είναι θέμα περιφέρειας, ο Δήμος βοηθάει σε αυτό, αλλά οι πρωτοβουλίες ανήκουν εκεί. Κύριε Πρόεδρε της Ζακιάς, επειδή τακτικά μιλάμε και βρισκόμαστε, τουλάχιστον ό,τι αφορά το αντιμερικό, πρώτη φορά το φέρνετε σαν θέμα. Ούτε κάτι διάν έχω ενημέρωση, αλλά ούτε και στα αιτήματά σας μέσα τουλάχιστον το είδα. Αν είναι κάτι καινούργιο, εντάξει να το δεχτώ. Αλλά κάποια θέματα λύνονται και στις επαφές που έχουμε. Ευχαριστώ, έχουμε καλή ανάσταση σε όλους. Κύριε Σοφιανή, ναι. Η πρώτη ερώτηση ήταν από τον κύριο Πατσίκα. Δεν θέλω να πω στην ουσία το τι υπόθηκε με τον Όμιλο Φιλοθεάτρου για το συγκεκριμένο που είπατε, γιατί για τα υπόλοιπα καλώ μετά τις γιορτές στους πολιτικούς συλλόγους για να δούμε κάποια πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν θέλω να κάνω διαχείριση ούτε στον χώρο τεχνών ούτε στα θέματα παιδείας. Ανοίγουμε κλειστά θέματα με όποιο κόστος για να βρούμε λύσεις και να βρούμε την καλύτερη λύση, όχι να τα βλέπουμε επιφανειακά και να κάνουμε διαχείριση. Τουλάχιστον όσο αφορά εμένα, μία δηλαδή. Όχι, όχι, καθώ γι' αυτό. Κύριε, καθώ σε αυτό, κύριε Πατσίκα. Μιλάω για τις σχέσεις πολιτισμού και του Δήμου με τους συλλόγους. Για τα θέατρα. Κύριε Πατσίκα, τα παραλάβαμε από τους Δήμους και δεν είχαν ούτε άδειες οικοδομής, τα περισσότερα ούτε πυρασφάλειας, τίποτα. Το τι έγινε μέχρι τη μέρα που ανέλαβα εγώ, δεν μπορώ να ξέρω γιατί. Αυτό που μου υπόθηκε ότι είχαν άλλες προτεραιότητες. Εκείνο που ξέρω είναι ότι από τη μέρα που ανέλαβα, όταν διαπίστωσα κάποια στιγμή ότι αυτό το θέατρο της Ραχιάς δεν έχει άδεια, ξεκινήσαμε την προσπάθεια για διοδότησή του. Ήδη είναι στο τελικό στάδιο, πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα αυτό το μήνα, το θεατράκι της Ραχιάς δεν είχε ούτε καν άδεια πυρασφάλειας, δεν είχε τίποτε και το έχουμε τελειώσει. Και υπήρχε αδέλφια και από τον Δήμαρχο συνεχής ενημέρωση προς τον Δήμαρχο από μένα για να τελειώσει αυτό. Το ίδιο και το θέατρο, η αίθουσα της Βεργίνας, δεν την αναφέρατε, η οποία και αυτή είναι η επόμενη που θα διοδοτηθεί από την ΚΕΠΑ, η οποία έχει τη χρήση της. Για το κτίριο Σαράφοβλου που αναφέρατε, το κτίριο Σαράφοβλου ανακαινήθηκε, ξέρω εγώ, με ευρωπαϊκά χρήματα κτλ. Αυτά, ξέρετε, τα πολύ παλιά κτίρια δεν έχουν άδεια οικοδομής, τη γνωστή άδεια οικοδομής, αλλά εκεί γίνονται δηλώσεις, οι μόνες δηλώσεις που γίνονται είναι ομιλίες με κάτω των 50 ατόμων. Ήδη έχω αναθέσει στους τεχνικούς να ψάξουν να δουν αν πράγματι χρειάζεται μια ειδική άδεια για ομιλίες, λέω, για 40 τόσα άτομα, δεν μπορεί να πάρει έτσι παραπάνω, αν χρειάζεται ειδική άδεια για να γίνει αυτό μετά το θέμα που ξεκίνησε. Άρα να ξέρετε ότι όλα βρίσκονται σε εξέλιξη και λέμε και πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα σε όλα. Της Ραχιάς άμεσα θα διοδοτηθεί σε αυτό το μήνα. Για τον προσφάτω πιστοφύλλη του συνάδελφού μου, θέλω να πω ότι το θεατράκι της Ραχιάς δεν έχει μόνο αυτό και κάποιες πέτρες κάτω έχουν πρόβλημα, θέλουν να κολληθούν. Δεν σ' άκουσα τα παράθυρα, απλά ξέρω από τα παράθυρα. Είναι στο πρόγραμμα να γίνουν, δεν είναι σάπια, δεν έχουν τέτοια θέματα. Υπάρχουν κάποιες επισκευές οι οποίες έχουν προγραμματιστεί από την ΚΕΠΑ να γίνουν και εκεί. Είχε αυτή τη στιγμή το θέμα της αδειοδότησης που, όπως σας είπα, τελειώνει γρήγορα. Αυτά. Ευχαριστούμε. Άλλος κανείς θέλει να δει, κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Παπαδόπουλος. Συγγνώμη να πω για τον κύριο Μουτίνη. Κύριε Μουτίνη, αναφέρεστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο που κάνει κάποιες εκδηλώσεις εκεί. Στο σχολείο που πηγαίνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πολιτισμού. Παθηστικός. Λίγο κλείσεις.
Την ερώτηση. Στην ερώτηση αναφέρθηκα, έκανα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αθλητικό σύλλογο είπα, δεν είπα για. Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ναι, παρακαλώ. Θα σας απαντήσει ο κύριος Κουλουριώτης, αλλά βέβαια σε όλα τα σχολεία, σε χώρους άθλιστων σχολείων, βγαίνουν πληρώνοντας αθλητικοί σύλλογοι. Αυτό γίνεται σε όλα τα γυμναστήρια όλων των σχολείων. Θα σας απαντήσει ο κύριος Κουλουριώτης. Υπάρχει, ήδη έχει πληρώσει. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχηθώ και τις αναπροβάσεις και για σε όλο τον κόσμο, είναι και πάνω σε κοινές μέρες. Λοιπόν, αναφέρθηκα λίγα πράγματα για την καθαριότητα και αυτά που επαναλαμβάνονται δεν θα επιστρέφω. Σε λίγο καιρό θα έρθουν και τα πεντάμινα που συζήτησαν σήμερα οι αιτήσεις και τότε που θα έρθει ένα ικανός αρχικός προσωπικού θα ξανασυζητάμε. Να μου πείτε εσείς αν είναι καθαρά ή δεν είναι. Διότι αν περιμένουμε μια πόλη 70.000 μαζί με το ένα δήμο 70.000 σε μια μεγάλη πόλη να καθαρίζεται με δύο άτομα, αυτό δεν γίνεται, το λέω για όλους και προχωράμε παρακάτω. Δρόμος για τα αεροπόρια. Ήταν ένα δημοσίευμα το οποίο μέσω του δελτίου τύπου της, του δελτίου τύπου της αστυνομίας έφτασε σε κάποιο μπλοκ στη Θεσσαλονίκη και από το κίνητο μπλοκ έγινε και έγινε φασαρία και αμάνα αμάνα έγινε στον δρόμο. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι δεν έχει κανένα δρόμο. Οι Ιρλανδικές διαβάσεις στη γέφυρα συγκεκριμένα, έτσι, αυτό ήταν στον ποταμό αυτό το πράγμα. Οι Ιρλανδικές διαβάσεις είναι αυτές που περνάει το νερό από πάνω, τα λέω πολύ απλά. Αυτές οι διαβάσεις στην τροχέα, όταν έχει έντονη βροχόπτωση, τις κλείνει πάντα όλες αυτές τις διαβάσεις. Από εκεί και πέρα, γι' αυτό έκλεισε ο δρόμος και δεν έκλεισε κάποιος δρόμος συγκεκριμένα για κάποια ζημία ή για κάτι που δεν είναι προβλεπόμενο κτλ. Αυτοί οι δρόμοι, αυτές οι διαβάσεις πάντα κλείνουν. Έτσι είναι, γίνονται και γίνονται με αυτόν τον σκοπό, ότι όταν η τροχιά κλείνει, τις κλείνει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβλεφθεί ή να αλλάξει ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η λειτουργία του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι συγκεκριμένοι δρόμοι από τις γέφυρες όπου ήταν όλοι ανοιχτοί και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Κλείνει σε πολλά σημεία, να ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό το σημείο, απλώς έφυγε τώρα και πήρε μία έκθεση. Όσον αφορά για τους τράκτορες, όσον αφορά για το παρελθόν, το σειρώμενο κομμάτι του τράκτορα που παραχωρήθηκε κτλ. Αυτοί οι τράκτορες, όταν ήταν καλά, ποτέ δεν ήταν αδειοδοτημένοι να κυκλοφορήσουν, έτσι. Ποτέ δεν ήταν μέχρι σήμερα και δυστυχώς αυτό το παρελθόμενο, για να μπορεί να μετακινηθεί από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο, θα πρέπει να υπάρχει ένας τράκτορας όπου θα είναι συσχετισμένο ώστε να βγουν πυρακίδες της προχωρίας. Με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορεί να βγει στον δρόμο για να μετακινηθεί. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει καμία αντίρρηση αν θα βρεθεί μια τέτοια λύση που σήμερα στο Δήμο δεν έχει αυτό το όχημα για να το μεταφέρει. Αν βρούμε κάποιον άλλο τρόπο, ναι, αν βρούμε αυτό πήγα να πω, αν βρούμε κάποιον άλλο τρόπο, τον οποιοδήποτε τρόπο να βρούμε ή αν υπάρχει κάποια άλλη νομοθεσία, πολύ καλή η πρότασή σας, θα την εξετάσουμε και θα δούμε αν μπορεί να βρει ένα βοηθό αυτό για την ανακοίνωση. Λοιπόν, οι αρμοδιότητες λοιπόν των Προέδρων που έγινε λόγος από τον κύριο Καγγελίδη αλλά και από άλλους και γενικότερα δεν πρέπει να παρυποβαλόμαστε, λέμε ότι η ενημέρωση γίνεται από τους Προέδρους των προβλημάτων. Όχι, μπορεί να γίνει και εδώ. Δεν είναι κατακτητέο αν γίνεται κάτι εδώ, όπως κάτι πρωτακούσαμε εδώ πριν από λίγο ή οτιδήποτε άλλο, δεν είναι κατακτητέο. Απλώς δεν είναι μια φιλική ενέργεια και δεν είναι στα χρηστά της συνεργασίας μεταξύ των Προέδρων και της διοίκησης, η οποία θα λάβει τα προβλήματα, θα λάβει τα ερεθίσματα και θα πάει να λύσει το πρόβλημα. Αν δεν το λύνει βέβαια όπως ακούστηκε και αυτό πριν, τότε καλά είναι και έρχεται εδώ και το έχουμε ξαναπεί από το πράγμα. Έτσι. Και για κινητήρια και για κοινόχρηστους χώρους και για. Έτσι, δεν έχουν η ευθύνη. Έγκυται στο ότι πρέπει να ενημερωθεί. Δηλαδή, όπως είπατε πριν, εάν ένας πρόεδρος δεν μπορεί στο χωριό του ή στην περιφέρειά του, εκλέφθηκε από τους ανθρώπους, γνωρίζει τους συμπολίτες, τους χωριανούς του ή και τους συμπολίτες του ακόμα καλύτερα, είναι πιο κοντά σε αυτούς και άρα μπορεί αυτός άμεσα να μας μεταφέρει τα προβλήματα. Διότι όπως δύσκολα αυτός θα μπορούσε να προσεγγίσει κάποιες περιοχές, ακόμα δυσκολότερα και οι υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, αλλά και οι αρμόδιοι δήμαρχοι ή οι δημοτικοί σύμβουλοι θα μπορούν να φτάσουν σε κάθε χωριό. Άρα εκεί έγινε το να μας ενημερώσουν το τι σημαίνει. Επίσης,
για τα σκυλιά μια πολύ μικρή, όχι παρέτηση, συμπλήρωση, ότι εντάξει, θα δείτε, όποιος δεν είναι απλά να στείλει, πρέπει να στείλει. Η νομοθεσία λέει, απλώς δεν μπήκε σε λεπτομέρειες ο συνάδελφος, λέει ότι όποιος έχει έστω και μια θηλυκιά σκυλίτσα πρέπει να βγάλει άδεια εκ τροφέα. Έτσι, άμα δούμε, οι νόμοι υπάρχουν αυτά που λέγαμε, αλλά άμα τους πρέπει να εφαρμόζονται. Και όντως το πρόβλημα είναι τα δεσποζόμενα για τα συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρθηκε για το φυλάκιο της Δρακιάς ή για το πόσο τα μνήματα, τα κημητήρια της Δρακιάς είναι γεμάτα ή γραμμά, εντάξει, επιφυλάσσουμε. Να δω, είναι ένα σημαντικό ζήτημα, πάλι είναι θέμα και αδειοδοτήσεων, ας μην πούμε σε λεπτομέρειες, οστεοφυλάκια δεν υπάρχουν σε πάρα πολλά χωριά. Θα δούμε εάν και κατά πόσο μπορούμε στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλύτερα για πολλά τους δύο λεπτά μόνο θα πας μιλήσω. Σχετικά με τα δυνάμινα, να κάνουμε σχετισμό με το προγραμματικό προσλήψεων που ανακοινώθηκε από το νομικό πρόσωπο του Δήμου προς αποθήκη παρεξηγήσεων, διότι μου διαβάστηκε σε μένα ότι δεν δηλώνουμε στα πεντάμινα επειδή θα πάμε στα ενδεκάμινα τράπεζα. Αυτό που δημοσίευσε το νομικό πρόσωπο αφορά προγραμματικό προσλήψεων τον οποίο θα τον εκτελέσουμε τον Νοέμβριο του 2015 κατά πάσα πιθανότητα. Δεν σημαίνει ότι το γεγονός ότι βάλαμε 45 συμβάσεις ορισμένου χρόνου, των οποίων 35 είναι ανανεώσεις που εκ του νόμου γίνονται με βάση απόφαση του νομού, και 11 είναι νέες θέσεις, θα πάρουμε και 11 νέες θέσεις. Θα πάρουμε θέσεις εφόσον δούμε τα θέματα τα οικονομικά που θα έχουμε και εκεί πέρα θα εγκρίνουμε τις συμβάσεις αυτές. Επομένως, ο κόσμος που θέλει να απασχοληθεί με πεντάμινο στο Δήμο, να μην έχει το μυαλό του ότι το ΚΑΠΑ θα πάρει 45 θέσεις και δεν δηλώνει στα πεντάμινα του Δήμου. Αυτό είναι το πρώτο. Να πω δύο λεπτά ακόμα ότι ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα το τριήμερο δωρεάν μαστογραφήσεων με απόλυτη επιτυχία. Ο αριθμός πληρώθηκε στο Ακέραιο. Κάνουμε πάνω από 120 μαστογραφήσεις σε γυναίκες που απευθυνόμασταν με χαμηλά συστηματικά κριτήρια και θεωρώ ότι όλοι ήταν πολύ ικανοποιημένοι. Να δώσω τέλος συγχαρητήρια στην ενετή ομάδα του Φιλίππου του Βόλη του Ποσειδώνα Αμπέριας, η οποία χθες κατέκτησε την άνοδο στην ΑΠΑΕΔΕ κατηγορία γυναικών. Είναι ιδιαίτερη την ερφόρη γιατί είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα είδαν ότι η γυναικεία ανεβαίνει στην κατηγορία αυτή τόσο υψηλή. Συγχαρητήρια και καλή πορεία. Και να πω ότι το τουρνουά απεριπτό συνεχίστηκε σήμερα, ολοκληρώνεται αύριο με το τελικό και το μικρό τελικό. Αυτό δεν έχω κάτι να πω. Ο κ. Σκουλουριώτη έχει μια απάντηση να δώσει. Να απαντήσω στον κ. Σκουλουριώτη. Θα ήθελα να απαντήσω στον κ. Πολιτήτη. Παρακολουθεί ένα χώρο στο Δημοτικό Σχολείο τη Βερολίνα, ένα θετικό σύλλογο στο καράκι του κ. Πανεσίδη, όπω παρακολουθεί σε άλλου χώρου του σχολείου, με πληρωμή 3 ευρώ την ώρα. Ο χώρο έχει ξεχωριστεί στο Δημοτικό Σχολείο, θα ετοιμαστεί με έξοδα του συλλόγου. Εμεί απλώ καθαρίσαμε το χώρο από κάποια θρανή καράκι που είχαν μέσα και θα τον παρακολουθούμε αφού ετοιμαστεί από το σύλλογο. Με πληρωμή. Σου τελειώσαμε την προηγούμενη μέρη, όχι για πρώτη. Κύριε Δήμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τον κύριο Παγιάννη, που ομολογώ ότι μετά τις εκλογές έλεγα ότι αλλάζει αυτός ο άνθρωπος και δεν έχει σχέση με τον προεκλογικό Παγιάννη. Βέβαια σιγά σιγά αρχίζει και μου φεύγει αυτή η εντύπωση. Παρακαλώ. Είπες κάτι. Είναι ο σκίδας, θα σκίσω. Σε μένα το είπε. Ο σκίδας, ο Κοσάδας, ήταν παλιά. Είναι παλιός ο κύριος Παπαγιάννης του σκίσει. Είστε συνήγορος του Δημάρχου, κύριε... Όχι, κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Δεν κοιτάξτε. Ποιος είναι ο πρόσωπος του Δημάρχου, το συνήγορο είναι ούτε καλά. Αντί να το φέρει σε τάξη, ανεπίθετο είναι. Αντί να το φέρει σε τάξη, υπάρχει μία μορφή κατά την άποψή μου για το πώς προεδρεύω και πώς διευθύνω τη συζήτηση. Εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω αυτόν τον τρόπο συζήτησης και διεύθυνσης. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει. Ο καθένας έχει δικαίωμα
χωρίς να προσβάλλει και δεν προσβάλλει, ούτε ο Αγγέλης δεν προσβάλλει κανένα. Ένα πολιτικό λόγο μπορεί να εξέφρασε, μπορεί να είπε ένα πολιτικό λόγο, αλλά δεν προσβάλλει κανένα. Πολιτικό, πολιτικά μπορεί να εξέφρασε πολιτικά. Εσείς κύριε Δημαρχέ, έχετε το δικαίωμα να απαντήσετε. Δεν χρειάζεται συνήγορο να απαντήσετε. Εσείς θα σας πείσω το πολιτικό σχόλιο. Ποιο? Θα σας κλείσω το πολιτικό σχόλιο. Εσείς τα Το λιγότερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να πληροφορηθεί ότι υπήρχε overbooking τουλάχιστον 190% και γι' αυτό βεβαιωθεί ο Δήμος Βέρας και κανένας Δήμος, γιατί απετάξει γίνανε από όλους τους Δήμους της Ελλάδος, έτσι. Λοιπόν, υπήρχε, αυτή ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και δεν έχει σημασία από χρώμα, δεν λέω από κάτι γι' αυτό. Να βάλει πολλά έργα λοιπόν, γιατί φοβόταν ότι ενδεχομένως θα μείνουν χρήματα αδιάθετα. Κάποια στιγμή είδε ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και άρχισε να πετάσει σωρικό έργο από όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Αυτό το πράγμα ο κ. Παγιάννης το ονομάζει ανικανότητα του Δήμου Βέρειας. Κρίνουμε όλοι μας. Κύριε Σοκιανίδη, προφανώς δεν ακούσατε αυτό που είπε ο κ. Παγιάννης, ότι ευτυχώς κατόπιν της δικής τους προτάσεως η ΚΕΠΑ θα κάνει κάποια πράγματα για τους Έλληνες της πόλης. Δεν θέλω, δεν θέλω κάποια απάντηση. Λοιπόν, δηλαδή, είμαστε λίγο σοβαροί, έτσι. Ο κάθε προγραμματισμός γίνεται εδώ και πολλούς μήνες και προφανώς δεν μπορεί να γίνει επειδή πριν ένα μήνα είπε οποιοσδήποτε συνάδελφος κάτι να αλλάξει ο προγραμματισμός. Και να κλείσω λίγο με τον κύριο Παγιάννη, ρώτησε ποιες δίκες εκκρεμούν. Και θα πω το εξής. Μα κύριε Παγιάννη, δική σας υποψήφη προεκλογικά, γυναίκα, έγραφε ότι εγώ παιδοβγαίνω στα δικαστήρια ως ύποπτος Στέλης Κακουνημάτου. Είναι δυνατόν να μην ξέρετε σε ποια δικαστήρια εκκρεμούν. Τα ξέρετε όλα. Θεσμικές απαντήσεις έδωσε ο κύριε Βολιά. Όχι κύριε Διάλογο. Τα ξέρετε όλα. Κύριε Παπαγιάννη. Συγγνώμη, άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, ξαναβλέπουμε λίγο κάποια πράγματα από τα παλιά. Πάμε όλοι μας για λίγο. Μπορούμε να ακουστούμε για πάντα. Δεν θέλουμε να ακουστούμε από τίποτα. Κύριε Πατσίκα. Κύριε Παπαγιάννη, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Ο λόγος εσύ ήταν σκληρός. Επιτρεπτός κατά την άποψή μου. Αλλά δεν σας έχω σοβαρά μιλάτε, κύριε Πρόεδρε. Σοβαρά μιλάτε. Και δεν επιχειρείτε κανένα. Προχωρήστε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, κύριε Πατσίκα, αναφέρατε ότι υποβαθμίζονται την κυβέρνηση. Σίγουρα δεν συμβαίνει αυτό. Απλά έχω το δικαίωμα να επιλέξω το πότε και με ποιον τρόπο θα πω κάποια πράγματα. Και πότε είναι ο καλύτερος χρόνος για να υπάρχει η ενημέρωση που πρέπει. Το να αναφερθούν κάποια τεχνικοοικονομικά στοιχεία από τη συνάντησή μου με τη ΔΕΠΑ, για μένα δεν λέει κάτι. Έτσι. Το μέλλον περιμένουμε απάντηση. Σας είπα ότι γνωρίσαμε τώρα τον άνθρωπο, υπάρχει μια καινούργια τέτοια. Και πιστεύω ότι θα πας εκεί πέρα και με τον καθηγητή θα σου πει μεγάλη σένα θέλω να τόσο καιρό να μην το ζητήσεις. Προφανώς δεν γίνεται έτσι. Έχει ανώτερους, υπάρχει κάποια πολιτική καινούργια. Έτσι. Περιμένουμε λοιπόν όλα αυτά τα αποτελέσματα. Και για κουβάρι της ενημέρωσης μην κοιτάξετε εμένα, κοιτάξτε αλλού. Βέβαια ποτέ δεν ήμουν αντιδήμαρχος της κοινωνικής διακυβέρνησης. Ποτέ. Κύριος Βαζαρίδης ήταν. Τώρα η καταγγελία σας για μια ανάγνωση του κουκούν site. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο στα site τα οποία έχουν να κάνουν με τη δουλειά τους. Άρα, αν θέλετε και αν μου λέτε ότι βλέπουν κάποια site πανελλαδικά, ίσως κακώς τα βλέπουν. Έτσι. Όσα πρέπει να βλέπουν και τα οποία είναι χρήσιμα για τη δουλειά τους, σαφώς
και να αφήσει τη δουλειά σου. Πολύ εύκολο. Να κλείσω με τον κύριο Πιστοφίδη. Κύριε Πιστοφίδη, νομίζω ότι αυτό που λες απαντήθηκε είναι η επέκταση του οικισμού. Ναι. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για επέκταση του οικισμού, δηλαδή υπάρχουν οικιστικές ανάγκες, τότε πάρε το θέμα στο αργότερο κλίμακο για να δούμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης. Αλλά μιλώντας για πραγματικές οικιστικές ανάγκες. Έτσι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προχωρούμε, κύριε συνάδελφε, στο έκτακτο θέμα. Το έχετε μπροστά σας. Θα σπερδίσουμε, σπερδίες, συνεργασίες. Έτσι θέλεις, μόνο σου να πρέπει. Είναι σας ανέφερα ότι υποδεχόμαστε το Σάββατο το ζωγραφικό σχολείο. Μέσα στις άλλες στάδες που θα μας προσφέρουν και ένα λιτό γεύμα στους 30 μαθητές και στους 20 δασκάλους. Ποιος έχει... Ναι, για το έκτακτο. Πρώτα για το έκτακτο, παρακαλώ. Συμφωνούμε. Κατά, λεφτά, ομόφωνα. Για την ουσία, παρακαλώ. Συμφωνούμε, ψηφίζουμε. Κατά, λεφτά, ομόφωνα. Επί εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των Ελληνικών Κρίσης, παρακολούμε τον χρήστο χώρο του Μήνου Μέρης. Προσπαθήσω με λίγα λόγια να σας περιγράψω τον κανονισμό χρήσης. Έχει αλλάξει το άρθρο 5 Γενικές Αρχές. Έχει προσθεθεί ότι ο παρακολούμενος κοινόχρηστο χώρο χρήση είναι ακριβώς μπροστά από το κατάστημα και σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει τα όρια του μήκους του καταστήματος. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν την κατάληψη θα εμπίπτουν στις προδιαγραφές και τους κανόνες που ισχύουν για τον κάθε δρόμο, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο που περιφύγεται από το κατάστημα. Επίσης, στο ίδιο άρθρο, στο άρθρο 5 και στην παράγραφο 8 έχει προσθεθεί η μη οριοθέτηση από τους καταστηματάρχες τους παρακολούμενους χώρους κατά τα παραπάνω συνιστά λόγω ανάκτησης της σχετικής άδειας. Στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 14, έχει προσθεθεί ότι η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου ευθύνη του υπεύθυνου του καταστήματος εξασφαλίζοντας τη μη διαδική υγρών και διαφόρων άλλων απορριμμάτων του γύρου χώρου. Στο ίδιο άρθρο, στο 19, παράγραφος 19, έχει αλλάξει η φύτευση καλοπιστικών φυτών, δέντρων και εφήσεως πλαγιδίων στις πλατείες, στοδόλμους, πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια απαγορεύεται, επιτρέπεται μόνο ύστερα από αίτηση και έγκριση του κινήματος πρασίνου. Στο άρθρο 6 έχει προσθεθεί σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα στην παράγραφο 3 ενημερότητα οφειλών από τα ταμεία του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων μέσα από παρένθεση ΔΕΙΑ του Δήμου Βέλες περί μη οφειλών για τέλη, φόρου, νερό, πρόστιμα, εισφορές κτλ. Επίσης, στην παράγραφο 6.3, όπου αναφερόμαστε στην χορήγηση άδεια τοποθέτηση εμπορευμάτων, έχει αλλάξει το ίδιο για τις οφειλές. Όπου υπάρχουν οφειλές, θα το ξαναπολυθούν. Το ίδιο έγινε και για τα καταστήματα οικοδομικών υλικών. Το ίδιο έγινε και για τα φύλλα. Επίσης, σχετικά με τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου μισό λεπτό, για εκδηλώσεις, χορηγία άδειας κατάληψης χώρου
για εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να είναι, έχει προσθεθεί εποχικές, εποχιακές, κοινωνικές, πολιτιστικές. Και στο σημείο που λέει την απαραίτητη προσκόνηση της έγκυρης διακοπής ή παρεμβόλησης προφορίας που επιπλήττεται από την Τουρκία, όταν αυτή κριθεί απαραίτητη, Και φτάνουμε στις πλατείες άρθρο 7. Ο καθορισμός του κοινόπιστου χώρου είναι διαφορετικός σε κάθε πλατεία ανάλογα με το χαρακτήρα και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής. Είναι δυνατή η τοποποίηση και ο επαναπροσδιορισμός των προσδιάθεσης κοινόπιστου χώρου μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αν αυτές οι συνθήκες αλλάξουν. Και πάμε στα δύο σημεία στο πεζόδρομο Ιπποκράτους, θα αναφερθώ πιο κάτω τι είναι καλά, θα δούμε. Το ίδιο και για την αυθαίρετη χρήση στο άρθρο 8, θα το δούμε αναλυτικά, θα στο παρουσιάσω PowerPoint. Και το τελευταίο που έχει αλλάξει από τον οργανισμό που έχετε στα χέρια σας είναι το άρθρο 10 μεταβατικές διατάξεις. Όπως στο τέλος συμπληρώνουμε μετά την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του κανονισμού. Δηλαδή τότε ο κανονισμός αυτός θα είναι ενισχύει. Ας ξεκινήσω λίγο να σας παρουσιάσω το αντικείμενο και ο σκοπός του κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατεών και λοιπόν κοινόπιστων χωρών οι οποίοι θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών. Τώρα θα σας πω περιληπτικά κάποιες γενικές αρχές. Μπορείτε να τις διαβάσετε, δεν θα τα διαβάσω όλα. Περιληπτικά θα σας λέω ότι είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση 1,5 μέτρο για τη διέλευση των πεζών σε όλους τους όλους τα πεζοδρόμια. Δεύτερον, το 60% του πλάτους τουλάχιστον των πεζοδρομίων να είναι ελεύθερο, δηλαδή να καταλαμβάνει μόνο 40% το υπόλοιπο 60% θα πρέπει να παραμένει ελεύθερο. Δεν μπορούν να αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα και από τις δύο πλευρές ενός πεζόδρομου ή από τη μια μεριά ή από την άλλη στον ίδιο τον πεζόδρομο. Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόπιστους χώρους η επέκταση των εργασιών και καταστημάτων, δηλαδή κάποιος να διορθώσει τα αυτοκίνητα κτλ. Ο παραχωρούμενος κοινόπιστος χώρος βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το κατάστημα και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα όρια του μήκους του καταστήματος. Και αυτό σας το είπα και πριν, σε περίπτωση οικονομικού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν την κατάληψη θα εμπλήττουν στις προδιαγραφές τους κανόνες του ισχύουν για τον κάθε δρόμο, πεζοδρόμιο, πεζόδρομο που περιπλήττει αυτό το κατάστημα. Ο παρεγούμενος κοινόπιστος χώρος υιοθετείται με χρωματισμένη διαγράμμιση ή σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και εκπροσωπούν τη δημοτική ή τοπική κοινότητα από τους ίδιους τους επιχειρηματίες των καταστημάτων, δηλαδή την υποχρέωση την έχει ο καταστηματάρχης με την επίβλεψη της τεχνητής υπηρεσίας. Η μη οριοθέτηση από τους καταστηματάρχες του παραχωρούμενου χώρου, όπως είπαμε παραπάνω, σε μισθά λόγω ανάκτησης της σχετικής άδειας. Η σχετική άδεια είναι υποχρεωμένο να είναι αναρτημένη στο κατάστημα με το σχεδιάγραμμα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση που να αλλάζει το αστικό τοπίο. Στο ιστορικό κέντρο και στις πλατείες επιτρέπονται καθίσματα, καρέκλες κτλ. Αλλά με υλικά που να είναι κοντά στο χαρακτήρα όπως ξύλο, γυαλί κτλ. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται είτε με τοποθέτηση τέντας ή με συνόψη του κτηρίου τουλάχιστον 3 μέτρα ψηλά από το έδαφος και χωρίς να έχει κατακόρυφα στηρίγματα ή με ομπρέλες. Οι τέντες και οι ομπρέλες θα καλύπτουν την επιφάνεια το πολύ των καταστημάτων και όχι πολύ μεγαλύτερες από αυτές. Δεν επιτρέπεται καμιά μόνιμη κατασκευή στους χώρους αυτούς που παρακολουθούμε. Σε χώρους πεζοδρόμια κτλ. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση. Έτσι, δεν μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις πάνω σε αυτά. Η καθαριότητα, σας είπα και πριν, του κοινόπιστου χώρου είναι με ευθύνη του υπευθύνου. Δεν επιτρέπονται μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, τηλεοράσεις κτλ. Ενώ εκτός αν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια όπως προβλέπεται από τον νόμο, όλες οι κατασκευές στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται να έχουν
μόνιμο χαρακτήρα και αν έχουν, πρέπει να την έχει δώσει η τεχνική υπηρεσία, κανένας άλλος. Και ο έλεγχος των ομιμότητας των παραπάνω γίνεται κατά την ελληνική αστυνομία, την επικοινωνική υπηρεσία, τις αρμόδιες και ανταπεριφορικές υπηρεσίες του Δήμου και επιτροπές που θα ρίξουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που εμείς χορηγούμε, ποιες κατηγορίες άδειες χορηγούμε. Χορηγούμε άδεια για τροποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, χορηγούμε άδεια για τροποθέτηση και αδειών και λοιπόν υπηρετικών διακοσμητικών στοιχείων, έτσι που θα ζητήσουν επιπλέον οι καταστηματάρχες. Χορηγούμε άδεια για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, για τα οικονομικά καταστήματα, άδεια για την κάλυψη κοινούχου στον χώρο με οικοδομικά υλικά, χορήγηση άδεια κοινούχου στον χώρο για φορτοεφόρτωση βαρέων αντικειμένων, χορηγούμε άδεια για την κατάληψη κοινούχου στον χώρο για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου, για κοινούχου στον χώρο σε περίπτερα, για χώρο για εκδηλώσει προσωρινού χαρακτήρα, για στάσιμο εμπόριο και για άδειε κατάληψη κοινούχου στον χώρο για ψηφιακών, ηλεκτρονικών και παιχνιδιών. Τώρα, να δούμε λίγο ποια είναι τα αποκείμενα διακριτικά για την άδεια του καταστήματος, είναι η άδεια του καταστήματος υποχρεωτική, είναι η ταμιακή απόδειξη για το αφημί της επιχείρησης και είπαμε η φορολογική ενημερότητα προς τα ταμεία του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι σε περίπτωση που έγινε ρύθμιση και ο φιλίτης δεν ανταποκρίνεται στο διακανονισμό και στις μηνιαίες δόσεις του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 2 μηνών, μπορεί να γίνει ανάκληση οποιοδήποτε μορφής άδειας ή χορηγηθεί από το Δήμο. Επίσης, χρειάζεται τοπογραφικό διάγραμμα, τοπογραφική αποτύπωση και συγκεκριμένα σχέδια κάθυψης του καταστήματος. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δρόμοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται ως κατάληψη, δηλαδή ο διάδρομος αυτός είναι μέσα στον χώρο που καταλαμβάνει κάποιο κατάστημα. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, η κατάληψη θα προσφέρεται αναλυτικά έτσι και από κάθε δρόμο. Η εξόπληση του τέλους της άδειας λύσης γίνεται από το πρώτο δεκαήμερο κάθε έτος, έτσι, ή με δόσεις όπως ορίζει η νομοθεσία κάθε φορά. Σε περίπτωση άδεια χρήσης κοινού στον χώρο σε κατάστημα με νέα άδεια χρήσης για νέα άδεια λειτουργίας, θα καταβάλλεται το ποσό που αναλογεί για τους μήνες που απομένουν από την έκδοση της άδειας χρήσης και ως τη λήξη του έτους. Για τον υπολογισμό θα προσμετράται ο μήνας έκδοσης της άδειας χρήσης. Μετά τη λήξη των αδειών και μετά τη εκδοχή απομακρύνονται από την χώρα όλα τα αντικείμενα. Ένα λεπτό, κύριε Λυκοστάτη, συγγνώμη. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους που παρακολουθείτε, κύριε συνάδελφε, δεν σας ενδιαφέρει. Όχι. Έρθει και έρθει. Ένα λεπτό, κύριε Λυκοστάτη. Ένα λεπτό, κύριε Λυκοστάτη. Σας παρακαλώ πολύ. Συνεχίστε. Για να χορηγηθεί άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων. Τα τμήματα που επιτρέπονται να γίνει η παραχώρηση είναι αυτά που προσδιορίζονται από τον κανονισμό αλλά και από όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Δηλαδή, να αφήσουμε τα απαραίτητα μέτρα που είναι για την διέλευση πεζών, όπως επίσης τα τεσίδηση μέτρα για την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και το υπόλοιπο είναι αυτό που παραχωρείται, εφαρμόνοντας πάλι και το 60-40 όπως αναφέρθηκα πριν. Η άδεια εκδίδεται αφού πρώτα γίνει η οριοθέτηση του παραχωρούμενου χώρου με χρωματισμένη διαγράμμιση για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης και ως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Τώρα για τις αιτήσεις είπαμε πριν ότι τα δικαιολογητικά αναφέρθηκα ποια είναι και γίνεται, υποβάλλεται το τελευταίο τρίμηνο του έτους και αφορά το έτος που θα ακολουθήσει. Δηλαδή για το 2015, από τον Οκτώβριο και μετά πρέπει να κάνουμε αιτήσεις για να ακολουθεί έτσι από το 1 Ιανουαρίου του 2016. Επίσης, σας είπαμε ότι μπορούν με άδεια που εκδίδεται πάλι από την αρμόδια περιουσία του Δήμου και έχει το τοπογραφικό, το διάγραμμα κάλυψης και τις τεχνικές προδιαγραφές να πάρουν επιπλέον άδεια για σκιάδια, φωτιστικά κτλ. Ανημοφράχτες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πάντα με την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας.
Και επίσης με τη λογική ότι πάντα ό,τι τοποθετείται μέσα σε αυτή την παραχωρούμενη έκταση είναι, είναι κινητό και ανά πάση στιγμή μπορεί να φύγει. Για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, λίγο πολύ ισχύει πάλι ό,τι ισχύει και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν αλλάζει κάτι, έτσι. Απλώς δεν μπορούμε μπροστά από την είσοδο των κατοικιών και των πολυκατοικιών να τοποθετήσουμε εμπορεύματα και σύμφωνα πάλι να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε πει πριν. Τώρα για τα περίπτερα, δεν θα αναφερθώ σε όλα, γιατί πιστεύω ότι θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο να σας πω για τις εκδηλώσεις και όλα αυτά. Θα πω τα πιο σημαντικά ίσως που ενδιαφέρουν τους καταστηματάρχες και το σώμα. Για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινούχου στον χώρο σε περίπτερα. Ο χώρος που παραχωρείται ή που έχει παραχωρηθεί νόμιμα στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων, πώληση παγωτών, αναψυχών κτλ. Είναι ενσωματωμένο στο σώμα του περιπτέρου. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3 μέτρα όταν βρίσκεται σε πλατεία ή στο δρόμο κλάδους πάνω από 7 μέτρα και δεν θα υπερβαίνει τα 2 μέτρα στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από αποθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών ανεξαρτήτως του κλάδους του πεζοδρομίου, θα τους διαθέτει μόνο χώρος 2 τετραγωνικά μέτρα. Στον παραχωρούμενο χώρο επιτρέπεται η τοποθέτηση προσεκτικών έκθεσης προϊόντων προς πώληση και ψυχικών θαλάμων εκτός των τετραγωνικών μέτρων που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο. Απαγορεύεται η τοποθέτηση παιχνιδιών κτλ. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού, τέντας δηλαδή, έτσι, όπου απαγορεύεται όμως οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπόν στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. Τώρα, θα σταθώ λίγο να καθορίσω ο καθορισμός κοινόχρηστων των χώρων. Κοινόχρηστος χώρος για μας είναι οι πλατείες, τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι, έτσι. Αυτά είναι που περιγράφει μέσα ο καινούριος κανονισμός. Πλατείες. Ο καθορισμός των κοινόχρηστων των χώρων είναι διαφορετικό σε κάθε πλατεία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ελληνικές συνθήκες της περιοχής. Είναι δυνατή η τροποποίηση και ο επαναπροσδιορισμός των προσδιάθεσης κοινόχρηστων των χώρων με απόφαση μερικού συμβουλίων οι συνθήκες αυτές τροποποιηθούν. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η ανάπτυξη τραπεζοκατισμάτων σε χώρους πρασίνων που υπάρχουν πλατείες. Τώρα, να πάρουμε την πλατεία Δημαρχείου. Ο παραχωρούμενος χώρος προσφύσει κοινόχρηστος που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πλατείας και να πτήσονται παράλληλα με την οδό Αγγέλων σε μια ζώνη πλάτους έως 5 μέτρα, όπως φαίνεται παρακάτω, θα τη δούμε τώρα. Μιλάμε ακριβώς για τη γωνία που σχηματίζεται στο σημείο αυτό του Δημαρχείου. Είναι δηλαδή κατεβαίνοντας ή ανεβαίνοντας το πάρκινγκ του δρόμου αυτών και κάθετος στην Αγία Δημητρίου. Δηλαδή, ας δούμε, αυτό είναι το διοικητήριο με την κίτρινη γραμμή και επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μόνο στη γωνία αυτή. Επί της πλατείας Πλατάνων προβλέπεται μελλοντικά να γίνει διαμόρφωση σύμφωνα με τη μελέτη του Συλλόγου Αρχιτεκτών Ομού Εμαθίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες χρήσεις των καταστημάτων και μέχρι τις εφαρμογές της μελέτης, τραπεζοκαθίσματα επιτρέπεται να τοποθετηθούν στο τμήμα της πλατείας που ορίζεται από την πλάτη της βρύσης στην οδό Πλατάνων και το μεσαίο πλάτανο, όπως φαίνεται στο σχήμα λίγο που θα ανοίξει σε ένα λεπτό. Η πλατεία Πλατάνων πιστεύουμε ότι με αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, η βρύση είναι σε αυτό το σημείο. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων είναι σε αυτό το σημείο. Και με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε να αποφύγουμε από το παρκάρισμα των οχημάτων στο σημείο αυτό. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το πάρκο Ελιάς. Στο πάρκο Ελιάς επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή με την όψη του αναψυκτηρίου που βλέπει στην οδό Ανοίξεως. Η ακριβή θέση και οι διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου φαίνονται στο σχεδιάγραμμα που θα ανοίξει.
θα πρέπει ίσως να... να αναφερθώ για ένα λεπτό λίγο στην πλατεία δικαστηρίων, όπου υπήρχε μια σκέψη, τώρα στην πορεία τα σχέδια αυτά αλλάξαν και δεν υπήρχε παραχώρηση, καμιά παραχώρηση στην πλατεία. Λοιπόν, η ελιά η εδώ ανοίξως είναι αυτή που σας δείχνω με το βέλος. Το κατάστημα είναι αυτό και η ανάπτυξη των τραπεζοκατασμάτων επιτρέπεται μπροστά ακριβώς από την πλευρά του καταστήματος. Πεζοδρόμια. Πεζόδρομοι, συγγνώμη. Σε όλους τους πεζόδρομους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο κράτος 3,5 μέτρο για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση κυμάτων έκτακτων της ανάγκης. Σε πεζόδρομους κλάδους έως 4 μέτρων δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκατασμάτων. Σε πεζόδρομους που υπάρχουν καταστήματα οικονομικού ενδιαφέροντος και στις δύο πλευρές του δρόμου, το πλάτος του δρόμου που στήσει θα τους παραχωρείται θα προκύπτει από τον τύπο, δηλαδή το πλάτος του δρόμου και θα βρούμε τα 3,5 μέτρα δια 2. Σε κάθε περίπτωση κλινικών περιπτώσεων, ο χώρος θα έρθει από το καταστήματος και το μέγιστο πλάτος του δεν θα ξεπερνά τα 2,5 μέτρα. Πάμε εδώ λίγο να δούμε τις ιδιαιτερότητες που έχει, έχουμε σε κάποια σημεία και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ισχύει αυτός ο κανονισμός που είπαμε παραπάνω, απλώς έχουμε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις. Δηλαδή θα αναφερθούμε με κάποιες πιθανές εξαιρέσεις που μπορεί να γίνουν και πρέπει να γίνουν. Γιατί υπάρχει μία και στις δύο περιπτώσεις. Ένα έχουμε το σημείο στη μέση την εισίδα και στο άλλο στην Κωνσταντινιακάκη επίσης έχουμε κάποια σκαλοπάτια στην Έλληση, οι εισίδες και όλα αυτά που δεν μπορούμε να μην τα λάβουμε υπόψη μας. Τώρα, εδώ θα ήθελα λίγο την προσοχή σας στον πεζόδρομο της Υποκράτους, γιατί ίσως είναι και ο δρόμος που μπορεί να μας απασχολήσει περισσότερο. Στο μεγάλο τμήμα της οδού Υποκράτους υπάρχει η πράσινη σύρα στο μέσο. Η εξασφάλιση. Είναι μέσα στην εισήγηση, τα διαβάσατε. Ωραία, αφού τα διαβάσατε, να πάω λίγο παρακάτω αυτό που θέλω λίγο που έχει αλλάξει όμως. Στο πλαίσιο των περιορισμών αυτών αλλά και της ισονομίας της δίκης παραχώρησης κοινόχου, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχου στον χώρο για τα προσκαθήματα στο τμήμα δυτικά της Νησίδος, στην πρόσθεση των κατασκευάτων και σε χώρο ίσο με το κηλίκο που θα προκύψει από τον παρακάτω τύπο, δηλαδή το πλάτος του πεζόδρομου, μείον τα 3,5 μέτρα για αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης, μείον το 1,5 και μείον το πλάτος της Νησίδας για 2. Στο ανατολικό τμήμα, αν αναπληρωθούν τραπεζοκαθίσματα, τότε αυτοί θα πάρουν το πηλίκον αυτό που προκύπτει από εδώ και αν αυτό δεν επαρκεί, τότε θα έρθουν και θα το πάρουν από την εισίδα από την δυτική μεριά με την προϋπόθεση όμως τι. Αν ο χώρος αυτός δεν επαρκεί, τα υπόλοιπα μέτρα για την τοποθέτηση τραπεζοκατασμάτων δύναται να καλυφθούν από την δυτική πλευρά του πεζόδρομου δίπλα στην εισίδα με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει το 1,5 μέτρο για την διέλευση ελεύθερη κίνηση των πεζών. Επιπλέον, αν από την δυτική πλευρά... Ο χρόνος είναι απεριόριστο ή συγκεκριμένος... Επιτάχουμε στην εισήγηση, αυτό θα το διαβάσουμε, Βασίλη. Έχει αλλάξει κάτι γι' αυτό. Κύριε Κωνστάκη, τα περισσότερα είναι όπως είχαν. Κάνετε με ένα προσκελή και τα περισσότερα θα το διαβάσει όλοι συνάδελφοι. Όλοι οι συνάδελφοι θα πηγαίνουν. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον δεν θα μπορέσει να σας παρακολουθήσει. Τις αλλαγές τις τονίσατε από την αρχή. Τις είπατε προφορικά, μετά αρχίσατε την προβολή, θα επαναλαμβάνετε πάλι. Γιατί. Λοιπόν, ερωτήσεις. Εγώ πάω και σε ερωτήσεις κατευθείαν. Ερωτήσεις παρακαλώ. Ερωτήσεις επ' αυτό που αναφέρθηκαν και επ' αυτό που διαβάσατε. Όλοι τα διαβάσατε. Στην αλλαγή και μετά. Ένα λεπτό κύριε Κωνστάκη. Αφού δεν πρόεδρος δεν μ' αφήνει. Είναι κύριε Κωνστάκη, χρειάζεται. Πρόεδρε, δεν θα τους πω. Ένα ποιος. Ένα με τον άλλο. Αφού δεν μ' αφήνει. Πρέπει να την πεις να αλλαγήσεις. Κύριε, κύριε αλλαγήσεις. Ένα λεπτό είπαμε, συνεχίστε. Λιώνει μου να πει την αλλαγή. Λοιπόν, η Υποκράτους
ο δρόμος του Ρήμου με το Βέλος είναι Μητροπόλεως. Για να καταλαβαίνουμε γωνία, σε αυτή τη γωνία το Μανιτάρι απέναντι την τράπεζα, εδώ απέναντι είναι το καινούργιο κατάστημα. Λοιπόν, το πηλίκο μου θα προκύψει από το υπόλοιπο, δηλαδή το κοινό στον χώρο, αν αφαιρέσουμε το 1,5, το 3,5 και τη μεσαία την εισίδα, το διαιρούμε δια δύο. Τα καταστήματα που είναι αυτή τη δική μεριά της εισίδος, εδώ που δείχνουμε το Βέλος, έτσι θα πάρουν ό,τι τους αναλογεί. Εντάξει. Για τα καταστήματα που είναι από τη δεξιά μεριά, αν αυτός ο χώρος δεν επαρκεί, δηλαδή εδώ έχουμε να μοιράσουμε 4 μέτρα. Τα 2 μέτρα δυτικά τα παίρνει το κατάστημα εδώ. Εδώ παίρνει 1,20 με τους υπόλοιπους 80 πόδους που τους πάρει δίπλα στην εισίδα. Η προϋπόθεση που έχει πει είναι ότι θα πρέπει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει τους 80 αυτούς πόδους. Γιατί θεωρούμε ότι είναι το πιο δίκαιο, γιατί πρέπει να ακούσουμε και τα εμπορικά καταστήματα που είναι από την ελληνική μεριά. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσω θερμά και τον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στους προέδρους, αλλά που ήταν δίπλα μας, σε συνεργασία κάναμε αυτόν τον κανονισμό. Όπως επίσης δεν πήρανε να μην παραλείψουν και το ανθρώπινο δυναμικό, στήριξε και αυτό για την κατάρτιση του κανονισμού αυτού. Τώρα, για τους περισσακούς φυσικά παράγοντες του Δήμου. Για την υποκράτηση έχει προσταθεί ένα κομμάτι ακόμα, ότι από τη δυτική μεριά, αν κάποιος ενδιαφέρεται να πάρει και τους 80 πόντους αυτούς, γιατί απέναντι δεν έχει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μπορεί πάλι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει και αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, άλλες αλλαγές δεν έχουμε. Οι αλλαγές για τα προσκαθίσματα, τα πρόστιμα είναι ακριβώς, βάλαμε ακριβώς ό,τι προβλέπει ο νόμος και αλλάξαμε και βάλαμε ακριβώς ό,τι προβλέπει ο νόμος. Εντάξει, χωρίς καμία άλλη. Κύριε συνάδελφε, έχετε μπροστά σας την εισηγήση, είναι αρκετά. Παρακαλώ. Σε ό,τι συμφωνούμε, να μην το επαναλαμβάνουμε. Ας επαναλαμβάνουμε ιδιαίτερα στα σημεία που πρέπει να αποζαπηγήσουμε και να διευκρινίσουμε. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Στη φάση των ερωτήσεων. Ο κύριος Πατσίκας, ο κύριος Μουτίδης. Ο κύριος Παρκούλης, ο κύριος Αυτολόγης. Ο κύριος Πεγκερίδης. Ο κύριος Σοφανίδης. Παρακαλώ. Κύριε Πατσίκα. Κύριε Παρκούλης, συγγνώμη. Με τον κύριο Λιποστάκη είπα υποφορικά κάποιες αλλαγές, κάποιες διορθώσεις, τις οποίες νομίζω μετά, επειδή ήταν και αρκετά αναλυτική και χαθήκαμε κάπου στην παρουσίαση, άλλο αναφέρονταν εδώ πέρα. Ήταν επικαιροποιημένη η παρουσίαση στο θέμα των ανακλήσεων αντιών για τη διαγράμμιση και αυτά. Αν μπορείτε έτσι αυτό το σημείο να το επαναλάβετε για τα εξοφυλές προς τον Δήμο, διάφορα κλπ. Κύριε Μπουτήρα και κύριε Καπελίδη, σε ερωτήσεις σας. Σημειώστε στον έλεγχο εκεί που λέει ελληνική αστυνομία, δεν προσθέτεται και το δημοτική αστυνομία, γιατί από ό,τι βλέπω η πολιτική της κυβέρνησης είναι να φέρει και τη δημοτική, να μην καθόμαστε η δημοτική, αν δεν ελέγχει η δημοτική αστυνομία, ελληνική αστυνομία μην παίρνουμε. Όσον αφορά τη διαχωριστική γραμμή που θα γίνεται από τους ιδίους τους καταστηματάρχες, που κάθε ένας θα έχει το δικό του χρωματισμό ή θα είναι ο χρωματισμός ή η μάρκα της Μπογιάς από το μέσο του Δήμου, γιατί υπάρχει άλλη μάρκα η οποία μπορεί να ξεδοριάζει να βγαίνει και να λερώνει όλα τα πεζοδρόμια και άλλη να μην κάνει. Και το τρίτο ερώτημα, γιατί στο ρολόι το οποίο είναι υποβαθμισμένο δεν μπορείς να βρεθεί έστω ένα στόχο σε ένα τμήμα το οποίο να το παιδευτεί και εκεί. Γιατί εκεί με τον τρόπο αυτό που κάνει, δεν ξέρω αν ήταν άποψη των καταστηματαρχών, αλλά νομίζω ότι υποβαθμίζεται γίνει η περιοχή. Μη συνεχίζετε την άποψη, την ερώτηση κάνετε κύριε. Ναι, λέω, ήταν το σκεπτικό. Συμφωνείτε. Ναι, θα ήθελα λίγο εκείνο το 60% που λέγαμε δεν πρέπει να είναι το πλάκος, το απαγορευτικό, 1,5 μέτρο για τον πεζό, 60% είναι το μέχρι 60% του πλάκους του πεζοδρομίου μπορεί να παραχωρηθεί.
Και αν είναι αυτά, θα ήθελα να μου πείτε, αν γνωρίζετε, το μέσο όρο του πλάτους των πεζοδρομίων της Βέλγια. Κύριε Μαρκούλη. Εγώ ήθελα λίγο μια κωδικοποίηση των αλλαγών που ξεκίνησε να λέει ο κύριος Κωνστάτης, αλλά θα ήθελα λίγο να τις κωδικοποιήσει, να πει ποιες είναι οι αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο του Ευρωπαϊκού. Ένα από το δεύτερο, έχω καλυφθεί η ερώτηση, είναι η ίδια. Όσον αφορά, νομίζω ότι για το θέμα της πλατείας ορολογίου περισσότερο επικεντρώνεται το ζήτημα. Για ποιο λόγο δεν τίθεται προς περαιτέρω αξιοποίηση και η πλατεία. Τρίτον, αν υπάρχει εισήγηση σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβούλου για το ζήτημα των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας, δηλαδή όσον αφορά αυτές τις προϋποθέσεις που βάζετε για την ενημερότητα κτλ. Και τέταρτον, αν υπάρχει αντίστοιχη νομοδότηση του Νομικού Συμβούλου σε σχέση με τις κυρώσεις. Αυτά. Κύριε Αρφαντήλη. Βέβαια, σας διακόψαμε και δεν ολοκληρώσετε. Αναφερθήκατε ότι όταν δεν επαρκεί ο χώρος, πρέπει να συμπληρώσουμε. Τι σημαίνει δεν επαρκεί? Το δεν επαρκεί είναι ισονομία με αυτή την έννοια ή κάπως αλλιώς. Ένα. Μου δημιουργείται και ένα ερώτημα τώρα που συζητάμε για το κανονικό. Εμείς θεωρητικά και πρακτικά είμαστε ένα σύστημα ο οποίος είναι καλλικρατικός πλέον. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος Βέλγιας. Αυτός ο κανονισμός θα έχει και μπορεί να έχει εφαρμογή και στους περιφερειακούς προεκτήμους, ως τον Πάπρο, Μητροπάτρο και τα λοιπά. Τους λάβουμε υπόψη μας αυτούς, τους ρωτήσαμε. Και ένα τρίτο ερώτημα, στο κεριτορικό κιόλας, γιατί πρέπει όλα τα καταστήματα να έχουν το ίδιο πλάτος ή το ίδιο εμπόδιο όπως το κεφάλι. Εμείς πάντα όταν ασχολιόμασταν με την ισότητα, όχι τον φίλο, τον ατόμο. Αυτοί που πιστεύουν λένε ότι όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, αλλά είναι όλα δάχτυλα. Και τελειώνω εδώ. Κύριε Κωστόλου. Ναι, και εγώ θέλω να ρωτήσω με ποια κριτήρια δεν γίνεται η αξιολόγηση των πλατιών και η αξιοποίησή τους. Και ποιο ήταν το σκεπτικό που μας οδήγησε στο να αναπτύξουμε τραπεζοκαθίσματα και εκεί, δηλαδή πολύ σε έχω καλυφθεί από την ερώτηση που είχε κάνει και ο κύριος Μακούλης, σε αυτό με κάλυψε. Και δεύτερον, στο άρθρο 7 λέτε ότι όσον αφορά για τα περίπτερα, για την, ο χώρος που θα παραχωρείται για τα σφάντς πόλης εντύπων θα είναι φαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου ή ενσωματώμενος του σώμα του περιπτέρου. Αυτό πρακτικά πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Αν μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο πιο εξειδικευμένα. Ευχαριστώ. Και συμπληρώστε και μία ερώτηση από μένα, κύριε Κωνστάτη. Το επισύντα τα 100 των πεζοδρομίων. Δεν αφορά, αφορά ή δεν αφορά τα πεζοδρομία του 1,5 μέτρου. Γιατί το 1,5 μέτρο είναι περιοριστικό και δεν επιτρέπεται καθόλου αυτή είναι η. Από ποια είναι η άποψη. Το 1,5 μέτρο δηλαδή κυριαρχεί. Κάνει το 60%. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα από το 1,5%. Έτσι είναι. Από το 1,5 μέτρο. Από το 1,5 μέτρο δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Έτσι. Αυτό είναι ερώτηση. Πώς από ένα-δύο μικρά που έρχονται και το χειμώνα, αλλά πολύ περισσότερο το καλοκαίρι τουρίστες και δεν μπορούν να πιούν ούτε ένα νερό, να πιούν ούτε ένα καφέ. Και συνοστίζονται στα δύο καταστήματα που υπάρχουν εκεί. Εάν και εκεί είχαν αναπτύξει καθίσματα, νομίζω ότι θα έδινε τη δυνατότητα στα τόσα. Την άποψή σας μετά, κύριε Θεοδωρή, την ερώτησή σας, γιατί την αφήσατε. Γιατί την αφήσατε να προχωρήσετε. Την άποψή σας μετά. Thank you.
στο μικρόφωνο σας. Αναφέρατε την ίδια αλλαγή σε πολλά ζητήματα. Δηλαδή, αν δεν γίνει σωστά η διαγράμμιση, τελικά δεν κατάλαβα. Θα γίνεται ανάκληση άδειας ή δεν θα γίνεται. Αν είναι τα χρέη που τακτοποιημένα, θα γίνεται, θα δοθεί άδεια ή δεν θα δοθεί. Και νομίζω αυτό είναι το πείμα που σημείο το οποίο αλλάξατε. Συλλογήματα είχατε κάτι για τις αλλαγές. Με αυτές τις αλλαγές που αναφέρατε στην αρχή. Οι αλλαγές αυτές που αναφέρατε, πιστεύω ότι το διάβασα μία-μία, αν θέλετε, γιατί είχαμε και την ίδια ερώτηση και ο κύριος Μαρκούλης, να ξαναφερθώ σε αυτές, μπορώ να σας δείξω και όλες, να αναφερθώ, αν θέλετε μία-μία. Μία να απαντήσετε, το ίδιο πράγμα έπρεπε για όλες τις περιπτώσεις. Κύριε Δημοσπράτη, κωδικοποιημένες τις αλλαγές ζήτησε ο κύριος Μαρκούλης. Δεν ζήτησε ανάλυση πάλι των αλλαγών. Θα απαντήσω, κύριε Δημοσπράτη. Θέλει πάω λόγο, κύριε Ζήματος. Να πούμε καταρχήν γιατί υπάρχει ανάγκη ενός νέου κανονισμού. Τι διαπραγματεύεται ένας κανονισμός. Βασική του αλλαγή ήταν η προσθήκη του πεζοδρομένου εμπορικού κέντρου, το οποίο δεν επιτέθηκε διαπραγματευόντας τον προηγούμενο κανονισμό. Ένα δεύτερο κομμάτι ήταν αυτό της υποχρεωτικής διαγράμμισης του μέρους όπου επιτρέπεται να κατέβουν οι επιχειρηματίες. Και το τρίτο κομμάτι ήταν η εξασφάλιση, αν θέλετε, του Δήμου. Η εξασφάλιση του Δήμου, κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα, γιατί ο επιχειρηματίας μπορεί να ερχόταν να πλήρωνε μία δόση από αυτά που όφλε, έκανε τη δουλειά του και δεν εξαφανιζόταν. Αυτό λοιπόν που θα συμβαίνει είναι ότι θα υπάρχει ένας διαρκής έλεγχος από το Δήμο για τις οφειλές του επιχειρηματία, για τη ρύθμιση την οποία έχει, και σε περίπτωση που δεν συμβαίνουν αυτά που πρέπει, θα πάρει να ισχύει η άδεια τραπεζοκατηθμάτων. Όσον αφορά το θέμα της ΔΕΙΑ, δεν υπήρχε επίσης μέσα η ΔΕΙΑ και αυτή παίρνει. Δηλαδή, κάποιος για να πάρει άδεια θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του και έπρεπε η ΔΕΙΑ. Είναι ένα καινούριο στοιχείο. Η κίτρινη γραμμή, η οποία οφείλεται να γίνεται από τους επιχειρηματίες με την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας, είναι ένα καινούριο στοιχείο. Κύριε Πρόεδρε, το 1,5 μέτρο και 60% τι σημαίνει. Σημαίνει ελάχιστο πλάτος διέλευση πεζών 1,5 μέτρο, αυτό είναι τουλάχιστον δεν μπορεί να γίνει λιγότερο, με κανόνα το 60%. Άρα λοιπόν, σε ένα πεζοδρόμιο πλάτος 2,5 μέτρα, αυτά τα δύο στοιχεία συμπίπτουν, γιατί το 60% είναι 1,5 μέτρο, σε ένα πεζοδρόμιο 2 μέτρο, σημαίνει ότι ο πεζός θα έχει το 1,5 μέτρο, και το κατάστημα το μισό μέτρο και σε ένα πεζοδρόμιο των 3 μέτρων σημαίνει ότι το κατάστημα θα έχει 1,20 και ο πεζός 1,80. Άρα το 1,5 μέτρο σε κάθε περίπτωση είναι το ελάχιστο που θα έχει ο πεζός. Και όσο μεγαλώνει το πεζοδρόμιο, μεγαλώνει και ο χώρος αυτός. Δεν ξέρω αν κάποιες λεπτομέρειες, εγώ είπα τα γενικά πράγματα γιατί φτάσαμε στο καινούριο κανονισμό. Νομίζω απάντησα στο θέμα των προστήμων και τι θα γίνει. Να πούμε ότι για αυτά τα οποία έχουν ήδη πάρει άδεια ανάπτυξη των πεζοκατηθμάτων θα γίνει έλεγχος από τεχνική υπηρεσία. Αν δεν συμμορφωθούν τα καταστήματα που έχουν ήδη πάρει άδεια, ναι, για αυτά θα υπάρχει ανάκληση. Για όσα 10 καταστήματα δεν έχουν μπει ακόμα στη διαδικασία να βάλουν άδεια ανάπτυξη των πεζοκατηθμάτων, αυτό σημαίνει ότι είναι έκθετα απέναντι στον νόμο. Και ανά πάσα στιγμή θα μπορεί η αστυνομία να κάνει έλεγχο και να επιβάλλει τις κυρώσεις. Κύριε Δημοσπράτη, κάποιες άλλες λεπτομέρειες που ρωτήθηκα γιατί δεν τα έχω γράψει εγώ, αυτές δεν μπορεί να μπείτε. Ναι, κύριε Δημοσπράτη, συμπληρώστε τις απαντήσεις. Κύριε Αγγελίδη, για τον έλεγχο, εμείς λέμε ότι οι κύριοι συνομιμότητες είδαν την ελληνική αστυνομία, την υγειονομική υπηρεσία, τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες του Δήμου και επιτροπές που θα ρίξουν το νομικό συμβούλιο για το σκοπό αυτό. Αν έχετε δίκιο όμως, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την εάν συσταθεί η δημοτική αστυνομία και την δημοτική αστυνομία. Μπορούμε να το προσθέσουμε. Αν δεν υπήρξε, εντάξει, μπορούμε να το προσθέσουμε. Εντάξει. Πάμε για τη γραμμή. Η γραμμή, αφού δεν προσέχει, θα γίνεται, θα γίνεται, έτσι, θα είναι η τεχνική υπηρεσία. Άρα για την επίβλεψη υπηρεσία. Σημαίνει ότι όλες θα έχουν κίτρινη γραμμή. Κίτρινη γραμμή θα έχουν όλοι. Δεν μπορεί την ελληνική υπηρεσία ας πούμε, να τρέχει πράσινη στην άλλη κίτρινη. Το χρώμα είναι αυτό. Η τεχνική υπηρεσία θα ρίξει και το χρώμα.
Λέει, αν προσέξατε, λέει, γίνεται από αυτού που ορίζει ή ορίζει την ελληνική εκκλησία. Το λέει μέσα. Εντάξει, λέει, ορίζει την εκκλησία. Τώρα, για το ρολόι. Επειδή συζητήθηκε αρκετά για το ρολόι, θέλω να σας αναφέρω το εξής. Ότι καταρχάς για τις πλατείες τις άλλες, θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερο για την λειτουργία γενικότερα της πλατείας να δώσουμε το καθήμα. Επίσης, είχαμε αιτήσεις ενδιαφερομένων για τις άλλες πλατείες. Στην πλατεία Λογή, έτσι όπως τουλάχιστον μελετήθηκε στην αρχή, έδινε κάποια τραπεζοκαθίσματα από τη μεριά της κεντρικής, δηλαδή ακριβώς όπου είναι το ξενοδοχείο που έχει κλείσει απέναντι και στο σημείο ακριβώς όπου είναι το ελληνικό απέναντι. Τώρα, εκεί θεωρήσαμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο σερβιτόρους να πηγαίνουν έρχονται, έτσι, αλλά παρόλα αυτά, αυτό που μάλλον σας διέφυγε είναι ότι με ο κανονισμός αυτός μπορεί να αλλάξει για το σημείο αυτό των πλατιών, το διάβασα και όλα τα αναλυτικά, ανά πάσα στιγμή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Που σημαίνει ότι εμείς, αν προκύψει οποιαδήποτε αίτηση ή οτιδήποτε άλλο, ερχόμαστε και ξανασυζητάμε για τις πλατείες. Δεν πιστεύω να χρειάζεται να συζητήσουμε αύριο για την πλατεία την αρχή. Συγγνώμη, ορολογίου. Αν χρειαστεί, εδώ είμαστε και ξανασυζητάμε. Κύριε Γουλτήρη, πιστεύω ότι απαντήθηκα για το 60% για όσο για τον μέσο όρο δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Κύριε Μαρκούρη, πλατεία ορολογίου, ο Δήμαρχος, σχετικά με αυτό, σχετικά με τις προϋποθέσεις, ναι, είχαμε τη σύγχρονη γνώμη σε ό,τι έγινε μέχρι από το νομικό τμήμα του Δήμου. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να κάνουμε ένα κανονισμό και να μην συμβουλευόμαστε την νομική υπηρεσία. Συνεχώς, ακόμα και σήμερα, βήμα-βήμα, παρέχουμε με αυτόν τον κανονισμό μαζί με το αποκτήσιμο τμήμα. Κύριε Φανίδη, θέλω να σας πω το εξής, ότι ποια είναι η ισονομία που είπατε για τον χώρο αυτό. Είναι αυτό που προκύπτει από τον τύπο. Είπαμε ότι υπό κράτος πρέπει τρία σημεία να μην μπορούμε δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τα τραπεζοκαθίσματα. Αυτά είναι ένα, τα 3,5 μέτρα του οχήματος κάτω ανάγκης, 1,5 ο πεζόδρομος και 2 που είναι το παρτέρι στη μέση. Άρα και φτάσαμε τα 7 μέτρα. Ο πεζόδρομος είναι 11, αν διαλέξουμε για 2, έτσι, μείον 7, μας μένουν 4 μέτρα. 4 μέτρα κοινόχρηστου χώρου μπορούμε να δώσουμε. 2 από τη μια μεριά, τα υπόλοιπα, πώς προκύπτει αυτό, πρέπει να πάρει 2 μέτρα. Πόσο είναι ο δρόμος, 4,5. Πόσο πρέπει να αφήσουμε για το όχημα εκτάκτου ανάγκης, 3,5. Άρα και τι μας απομένει, 1 μέτρο. Άρα για να πάρει 1 μέτρο από εδώ, και το υπόλοιπο ένα μέτρο θα το πάρει δίπλα μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ακριβώς και είναι δίκαιο, πιστεύουμε, παίρνουν εάν ανοίξουν καταστήματα και από τις δύο μεριές και οι δύο παίρνουν 2 μέτρα από την κυρίωτη ο καθένας. Και βλέπουμε έτσι τα καταστήματα τουλάχιστον από όλα, γιατί πιστεύουμε σαν Δήμος δεν πρέπει να διαχωρίσουμε τα καταστήματα εμπορικού τα εμπορικά καταστήματα και να τα δούμε κάπως αλλιώς από τα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για μας έτσι θεωρήσαμε ότι είναι δίκαιο να τους αντιμετωπίσουμε και τους δύο το ίδιο. Ο κανονισμός έχει εφαρμοστεί, αν έχει εφαρμογή σε όλο το Δήμο. Ναι, έχει εφαρμογή σε όλο το Δήμο. Σε πολλά σημεία αναφέρονται, εκτός από το Δήμο, αναφέρονται και οι τοπικές κοινότητες. Πιστεύω να το έχετε δει αυτό. Κύριε Αποστολόπουλε, ρωτήσατε κάτι ακόμα γιατί τα καταστήματα δεν έχουν το ίδιο μήκος. Είναι αυτό που σας απάντησα ότι δεν γνωρίζουμε όλους το ίδιο. Κύριε Αποστολόπουλε, η πλατεία Αγωγείο πιστεύω ότι έχουμε συζητήσει για την πλατεία Αγωγείο. Επίσης αυτό που θέλω να πω περίπτερα, τι είναι, εφοψόμενος χώρος είναι το περίπτερα εδώ, μπορεί να αναπτύξει δίπλα, να εφάπτεται δηλαδή αυτό, ή στον παροχωρούμενο χώρο που μπορεί να δικαιούται 3 μέτρα, να το βάλει μέσα στα 3 μέτρα. Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3 μέτρα. Εντάξει, αυτό σημαίνει. Πρόεδρε, σας απάντησε ο κ. Δήμαρχος. Φυσικά, κύριε Καραπραγητή, ισχύει και μόνο καλοκαίρι. Ισχύει για όλους. Γιατί είναι ένας κανονισμός, ισχύει από σήμερα ή από την ημέρα που θα δημοσιευτεί,
και στο εξής. Αν υπάρξει κάποια τροποποίηση, πρέπει να υπάρχει πάλι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, έκλεισε ο κύκλος των ερωτήσεων. Καλούμε να πάρουμε μια απόφαση για ένα θέμα που αφορά τους καταστηματάρχες, τον εμπορικό σύλλογο και φυσικά τους πολίτες. Θα πρέπει να δοθεί ο λόγος σε αυτά τα ενδεχόμενα μέρη για να ακούσουμε την άποψή τους. Μια παράκληση. Όπου συμφωνούμε, μην αναφερθεί. Σημειώστε τα σημεία που δεν γίνεται. Μια τυπική παρατήρηση. Το άρθρο 11 το γράφει 114, αλλά επειδή θα το ψηφίσουν. Να διορθωθεί απλώ, εντάξει. Παρακαλώ. Πρόσεχος των καταστημάτων. Καθίστε σε μια καρέκλα, διότι πείτε μας το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Στο μικρόφωνο ανοιχτό για να καταγραφεί. Λέγομαι Σαμαντήρης Κωνστάς, είμαι πρόεδρος των καταστημάτων υγειονομικού διαφέροντος της Ιταλίας. Θα ήθελα με τη σειρά μου να εκμέρωσω όλων των συναδέλφων του Δέλτα Σίγμα και του μελών του Σωματείου να ευχηθώ καλές γιορτές και καλή ανάσταση σε όλους εσάς και τις οικογένειές σας. Ο κανονισμός αυτός, το οποίο μας βρίσκει σύμφωνο, έγινε σε συνεργασία και με τον Αντιδήμαρχο του Βασίλειου Υποστάρου και τον Δήμαρχο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο αυτούς ανθρώπους, διότι σε όποια παρατήρηση ή ένσταση είχαμε σταθήκαν κοντά μας και φτάσαμε τον κανονισμό σε ένα σημείο που να είναι ικανοποιημένα και τα δικά μας τα καταστήματα. Θα ήθελα να πω ότι από τη δική μας την πλευρά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει να αντιληφθεί αυτός ο κανονισμός. Αλλά θα θέλαμε να ξέρετε, ότι ούτε ελεκτικά όταν είμαστε, ούτε αστυνομικοί είμαστε, κάναμε ό,τι είναι δυνατό για να μπορούμε οι συνάδελφοι να βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Από εδώ και πέρα, η τήρηση του κανονισμού ανήκει στην αστυνομία, στην τροχέα και βέβαια στη δημοτική αστυνομία, αν θυμάστε κάποιοι. Αυτά ήθελα να πω. Ξανά σου λέω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο, διότι ήταν κοντά μας σε ό,τι ζητήσαμε. Ευχαριστούμε κύριε Σαμαγίδη. Η κυρία Σικουρίδου. Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου. Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και εγώ ήθελα να σα πω καλημέρα λίγο μάλλον για την Ανάσταση. Όσο αφορά τον κανονισμό, συνεργαστήκαμε πολύ καλά με τον κύριο Λυκοστάση και με τον Λυκοστάση και τον Δήμαρχο. Όπου υπήρχε διαφωνία, μπορώ να πω, ήταν δίπλα μας. Βρήκαμε τη συντομή και ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί εμείς θέλουμε συνεργασία, δεν θέλουμε ούτε αντιπαραθέσεις, ούτε αστυνομίες, ούτε τίποτα. Θέλουμε μια συνεργασία, η αγορά είναι για όλους. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι περιμένουμε όλους τους πολίτες στην αγορά της Βέρνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σικουρίδου. Ο κύριος Κουβουλίδης, εκπρόσωπος πολιτών. Το πρώτο δημιουργικό κύριε Κουβουλή. Ευχαριστώ και από μένα. Εκπρόσωπος πολιτών. Το διευρύνω ακόμη και την εκπροσώπησή μου. Ευχαριστώ να πω ότι καταρχήν, επειδή συμμετέχουμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης με στόχο να βελτιώσουμε με τις χιλιάδες προτάσεις στον Ιωάννη Παπασμό, συμμετείχαμε. Δυστυχώς δεν υπήρξαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαβούλευσης ενώπιον του Σώματος όπως έπρεπε να είναι, προκειμένου να ξέρουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τι υπόθηκε για την Επιτροπή Διαβούλευσης. Αυτό προφανώς ήταν η πρώτη επιτροπή η οποία συμμετείχε. Μάλλον υπήρχε μια γραμμή όσον αφορά την γνώση του συμβουλευτικού γνωματικού χαρακτήρα της Επιτροπής Διαβούλευσης προς την παρούσα επιτροπή, το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο. Καταθέσαμε γράψεις προτάσεις και τις δημοσίευσαμε, τις δημοσιοποιήσαμε. Μετά την κατάθεση του σύνομη συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τον δήμαρχο, υπήρχε μια επικοδομητική συνεργασία. Δεν καλυφθήκαμε απολύτως. Υπήρξε όμως ένας γόνιμος διάλογος και ικανοποιήθηκαν κάποιες από τις προτάσεις μας, όπως για την πλατεία ορολογίου, να μην αναπτυχθούν τραπεζοπλατίσματα από καταστήματα τα οποία δεν εφάπτονται με την πλατεία και αυτό δημιουργεί μια επικίνδυνοτητα. Δεν έγινε δεκτή η πρόταση, θα ήθελα να την παραλάβω εδώ, ότι στην πλατεία του Λατάνου, η οποία είναι μια νησίδα ανάσας, θα έπρεπε να είναι. Και ήδη έχει γίνει με τα παλιών κλάδων μια αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο
της δωρεάν μελέτης που είναι από σύμβουλο αρχιτεκτών. Και θα έπρεπε από τότε που έχουν περάσει, νομίζω, ήδη 3 χρόνια που παρέλθει, να έχει γίνει ανάπλασή της, να πούμε σε μια διαδικασία με κανονισμό να αναπτύξουμε τα προσκαθίσματα στο έντυπο της πλατείας, θεωρώ ότι αυτό θα είναι μια τροποπέδη για την μελλοντική ανάπλασή της. Σε κάθε περίπτωση, αν το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα αποφασίσει ότι προσωρινά θα γίνει η ανάπτυξη των προσκαθισμάτων, όπως γνωστό ουδέν μονιμότητα του προσωρινού, τουλάχιστον θα λέγαμε ο υπόλοιπος χώρος της πλατείας, αν πούμε στο νησί, στο έντυπο να αναπτύξουν τα προσκαθίσματα, να οριοθετηθεί με τρόπο ώστε να μην παρκάρουν παράνομα αυτοκίνητα, ώστε έστω το υπόλοιπο με δύο παγκάκια να μπορούν να ξεπερασπίσουν την πολίτη και να κάνουν χρήση πλατείας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι η ικανοποίηση είδαμε ότι δεν υπάρχει πλέον στο νέο κανονισμό τροποποιήθηκε, δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα καταστήματα γεωργικού ενδιαφέροντος με τα εμπορικά καταστήματα, όπου για το εμπορικό κέντρο μιλούσαμε, και διαφοροποίηση όσον αφορά την έκταση που θα χρησιμοποιούνται στον κοινό στον χώρο. Δεν είδα, κυρία Αντιδήμαρχε, εάν το ίδιο που ισχύει για την Κουκράτους και Μητροφάνους και Ταρδάρη, ισχύει για το κομμάτι της CHD, ωραία, για το κομμάτι της Φιλίππου. Και θα έλεγα ότι όσον αφορά για την πλατεία Δημαρχείου, επειδή και εκεί στήθηκε ένα ζήτημα από τα 5 καταστήματα, αν θα αναπτύξουν τα προσκαθίσματα εντός της πλατείας, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, η πρότασή μας είναι εκεί να αναπτυχθεί ένας χώρος αναψυχής για τους νέους, όπως ξέρουμε ότι υπάρχουν μια πίστα από τη Λάβη ή κάτι άλλο, τεχνική πίστα από τη Λάβη ή κάτι άλλο. Αν όμως αποφασίσετε να δώσετε τον πεζοπόρο της πλατείας Δημαρχείου, και για λόγους φύλαξης και άλλους τους δουλεύετε, η άποψή μας είναι και πάλι να εξυπηρετείτε από μέσα από την πλατεία Δημαρχείου, δηλαδή από το ίδιο Δημαρχείο του Κηλικείου, να αναπτύξει αυτό τα τετραπεζοκαθίσματα, ώστε μετέπειτα να μην υπάρχει όχληση αργότερα σε περίπους και παραπέμπουν τους πολίτες στην αστυνομία, αλλά να μπορεί ο Δήμος, ο οποίος δίνει και την άδεια τη σύμβαση με το Κηλικείο, να μπορεί να άρει αυτή την άδεια και να μην υπάρχει όχληση στους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, ομιλητές. Κάποιες ερωτήσεις μπορούμε να κάνουμε στους ομιλόμενους και στα μέλη της Επιτροπής ενδεχόμενα. Για ποια μέλη της Επιτροπής? Ποιότητα ζωής. Μα ίδιο, στον κύριο Νικοστάκη απευθυνθήκατε. Τις κάνατε τις ερωτήσεις. Πρόεδρος της Επιτροπής, ποιότητα ζωής είναι ο κύριος Νικοστάκη. Το τοποθετήσεις, παρακαλώ. Δόθηκε ευκαιρία και κάνετε τοποθετήσεις ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Καραπαναμητή. Τους χωρίς δεν μπορούμε να υποβάλουμε όλοι τους χωρίς, βέβαια. Σας δόθηκε η ευκαιρία, κύριε Μακούλη, να υποβάλλετε ένα χρηστερή κατάλογο ερωτήσεων. Δεν μπορεί η διαδικασία κάθε φορά που μιλά κάποιος να προκύπτουν ερωτήματα τα οποία θα ρωτάτε εσείς. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Καραπαναμητή. Κατάλαβα. Όχι τα ονόματα. Κύριος Παπαγιάννης. Γιατί πολλές φορές το βλέπουμε, ειδικά σε κάποιες πλατείες, ειδικά στην πλατεία,
να μην ονομάσουν συγκεκριμένες πλατείες, Σαββατοκύριακα να μην μπορεί ο πεζός να περπατήσει και επειδή ήταν και εκπρόσωποι εδώ του Συλλόγου των Εγκόρων, θα πρέπει να προσέξουν τα καταστήματα γιατί κλείνουν και, και τις εισόδους στα εμπορικά καταστήματα. Δηλαδή ένα ζήτημα το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας. Και το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι στην αδειοδότηση θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση ότι δεν οφείλουν τίποτα στον ρύθμι. Αυτό ήθελα να πω και τίποτα άλλο. Κύριε Παπαγιάννη, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, διάβασα πολύ προσεκτικά τον κανονισμό χρήσης. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ τον κύριο Κωνσταντή, αλλά και όλους τους συναγώνες φορείς που ανεπλάκησαν την κατάρτιση του κανονισμού. Έγινε πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ προσεκτική δουλειά, μπράβο σας. Μακάρι και σε άλλα θέματα, πριν από προσωπικά και σας γενικότερα, να γίνονται τόσο εμπεριστατωμένες και σοβαρές προτάσεις. Είμαι θετικός για την υπερψήφιση του κανονισμού και πιστεύω ότι είναι ένα χρήσιμο βήμα για την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας. Κύριε Μαρκούλη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εμείς καταρχάς σαν δημοτική παράταση είχαμε και προεκλογικά εκφράσει την αγωνία μας καταρχάς για την χρήση των πεζοδρόμιων ως πεζοδρόμια. Και βέβαια, από τη λέξη μόνο, από την ενοιολογική σημασία της λέξεως, προκύπτει ο πραγματικός σκοπός που πρέπει να υπηρετεί κάθε πεζοδρόμιο. Φυσικά υπάρχει και το ζήτημα της ελεύθερης οικονομίας, υπάρχει και το ζήτημα της οικονομικής άνθησης, της οικονομικής ανάπτυξης. Υπάρχει το ζήτημα της εκμετάλλευσης των καταστημάτων που ευτυχώς ή δυστυχώς για τη χώρα μας είναι υποχρεωτική η χρήση του άγριου χώρου των καταστημάτων και σε κάθε περίπτωση όταν αυτά δεν διαφέρουν, αυτά τα καταστήματα δεν διαφέρουν ιδιωτικό άγριο χώρο, τίθεται ένα ζήτημα σε σχέση με τη χρήση των πεζοδρομίων. Καλό θα ήταν να έχουν ιδιωτικούς χώρους τα καταστήματα και να μπορεί ο πεζόδρομος να χρησιμοποιείται ως πεζοδρόμιο. Επειδή δεν υφίσταται αυτή η ανάγκη, αυτή η δυνατότητα, υπάρχει όμως αντίρρητη ανάγκη εξασφάλισης και της ασφαλούς, της δυνατότητας ασφαλούς διέλευσης των πολιτών και από την άλλη πλευρά της ασφαλούς οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων, είναι καλό να τίθεται όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση των πεζοδρομίων, των πλατιών και όλων των κοινόχρηστων χώρων που υφίσταται στην περιοχή, στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου Βέλης. Καλλικρατικού Δήμου. Αυτό το οποίο δεν έχει προβλέψει ο συγκεκριμένος κανονισμός είναι τι γίνεται αναφορικά με τους άλλους χώρους των ιερών ναών. Πώς χρησιμοποιούνται αυτοί, πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν. Και αν θέλετε και οι ίδιοι ναοί, αν υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Αυτό το οποίο δεν αναφέρει ο συγκεκριμένος κανονισμός δεν μιλάει γιατί δεν κάνει οποιαδήποτε αναφορά για την πλατεία Αγίου Αντωνίου και την πλατεία Αγίου Αντωνίου, την ευρύτερη πλατεία Αγίου Αντωνίου, η οποία αναπτύχθηκε κιόλας. Λείπει από την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα σχετικά πρακτικά, λείπουν οι απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Λείπει η άποψη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αν με αυτόν τον τρόπο δηλαδή που έχει ρυθμιστεί η χρήση των πεζοδρόμων, είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία.
Αν υπάρχει η άποψη και η σύμφωνη γνώμη της Τροχέας Βέλγιας, αν υπάρχει και βάση περιπτώσει η σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών της τεχνικής υπηρεσίας, είτε της Περιφερειακής Ενότητας Ιμαρχίας, είτε του Δήμου Βέλγιας. Αυτό το οποίο νομίζω ότι επιβάλλεται είναι τουλάχιστον να υπάρχει για την ψήφιση ενός κανονικού, του κανονισμού, η σύμφωνη γνώμη όλων αυτών των υπηρεσιών. Και βεβαίως, εγώ, επειδή δεν βλέπω στο συγκεκριμένο κανονισμό να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, δεν τη βλέπω. Είπε ο κύριος πρόεδρος της Επιτροπής ότι υφίσταται, αλλά δεν βλέπω τη σύμφωνη γνώμη. Θεωρώ ότι το ζήτημα, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι όλη η συζήτηση και θα πρέπει να υπάρξει διαρκώδια νομοδότηση από τους νομικούς συμβούλους. Γι' αυτό το λόγο, παρά το γεγονός ότι συμφωνούμε με το πνεύμα διαχείρισης του όρου ζητήματος, δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε λευκό. Θα δηλώσουμε παρόν μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς. Κύριε Πασίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα άκουσα όλα πολύ προσεκτικά. Πέρα από το θέμα της Ιπποκράτους και της πλατείας Δημαρχείου και αυτή για ένα πολύ μικρό κομμάτι, τα άλλα ήταν πάνω κάτω ο προηγούμενος κανονισμός. Τώρα ίσως κάποιες λεπτομέρειες τροποποιήθηκαν. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειδικά αν λάβουμε υπόψη, γιατί κύριε Δήμαρχε, πριν σας μέτρεψα από τον κύριο Λαζαρίδη, αυτό έχει ένα ερώτημα από πίσω, αλλά δεν μπερδεύω ότι τον Ιούνιο του 2011 στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήσασταν εσείς ο εισηγητής, ο οποίος είπατε, αυτό λεξί, προτείνεται με αλφαγιώτα η τοποθέτηση τραπεζοκρατισμάτων στην πλατεία Ορολογίου, ώστε να καλυφθεί ανάγκη των επισκεπτών για ολιγόλεπτη ξεκούραση και πρόσβασή τους. Τώρα σκεφτήκαμε ότι κινδυνεύουν τα καρσόνια που θα περνάνε απέναντι. Νομίζω δεν είναι αυτή η αλήθεια, έτσι καλό είναι να το μάθουμε. Και επειδή δεν απαντήθηκε το θέμα του τι γίνεται με το παλιό δικαστικό μέγαρο, μου δημιουργείται έτσι μια υποψία, όχι κακή, μπορεί και να είναι κάτι θετικό. Ότι κάπως συνδέονται αυτά τα δύο ζητήματα, μένει να το δούμε στο μέλλον. Τώρα, εγώ εκτιμώ ότι αυτός ο κανονισμός, ο νέος όπως είπαμε, γιατί δεν το βλέπω για πολύ νέο, στην ουσία τι κάνει, διορίζει την υφιστάμενη κατάσταση. Είναι μια κατάσταση η οποία ούτε τους πεζούς εξυπηρετεί, ούτε τα εμπορικά καταστήματα και ούτε και τα καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έτσι, ανακαλύπτουμε πάλι εντός εισαγωγικών την κίτρινη γραμμή, η οποία είναι ένα μέτρο το οποίο επί χρόνια προσπάθησε ο Δήμος με αυτό το μέτρο να τηρήσει μια τάξη, μια ομαλότητα και απέτυχε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακόμα, φαίνονται τα έγκλη τους, είναι σβησμένες. Δηλαδή, τι θα αλλάξει τώρα. Θα αλλάξει μήπως η απειλή του καταστηματάρχη ότι αν δεν κάνεις την πια, δεν τηρήσεις την γραμμή, δεν την έχεις βαμμένη κλπ. Θα σου πάρουμε την άδεια. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Στην ουσία θα υπάρχει μια κατάσταση η ίδια απαράδεκτη που επικρατεί, έτσι και παραλαμβάνω, δεν βολεύει και δεν αρέσει σε κανένα, ούτε στα ίδια τα μαγαζιά. Επίσης, εντάξει, τώρα φάνηκε ότι υπήρχε μια καλή θέληση και από τον Εμπορικό Σύλλογο και από το καταστήματο κοινωνικού ενδιαφέροντος ότι υπήρξε ένα κλίμα συμφωνίας. Εγώ βλέπω στα πρακτικά ότι τα καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος διαφώνησαν και στο θέμα της πλατείας Ορολογίου που ζήτησαν να μπουν τραπεζοκαθίσματα και για τη σύμφωνη γνώμη των οικοδομών κλπ. Και αυτό που ξέρω και από προσωπική εμπειρία και όντως έτσι είναι, ζήτησαν τη χρήση αλλοπετασμάτων, η οποία εκτιμώ και με φωτογραφίες από όσο ξέρω παρουσιάστηκε. Είναι μια λύση η οποία προκρίνεται σε πάρα πολλές περιοχές, σε άλλους δήμους και έρχεται από το εξωτερικό. Γιατί όχι και στην πόλη μας. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά δεν θα το ψηφίσω το συγκεκριμένο. Μακάρι να κάνω λάθος, φίλε Κώστα και κυρία Αθηνά, και να έρθει κάποια τροποποίηση να ψηφίσουμε με τα δυο τα χέρια, αλλά εδώ θα είμαστε ότι τα ίδια προβλήματα θα έχουμε και αυτή τη σεζόν που ξεκινάει έξω από την Θερίνη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βολγίδης. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω αυτό που λένε και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Δηλαδή,
από ότι κάναμε λίγο με τα μαθηματικά εδώ με τον Δήμαρχο, γι' αυτό ζήτησα τον μέσο όρο των, αν γνωρίζετε, το πεζοδρομίου. Εγώ δεν πιστεύω να είναι πάνω από 3 μέτρα, 2,80 είναι κύριε Δήμαρχε, για να έχουμε 50 πόντους παραχώρηση. Τώρα σε 50 πόντους ή σε 80 που άκουσα για την Ιπποκράτη, τι θα τοποθετηθεί από ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εγώ απορώ και σύσταμα. Σε 50 πόντους. Δηλαδή, διαιωνίζουμε αυτό που είπε ο κ. Πατσίκας, διαιωνίζουμε το πρόβλημα. Θα κατέβει η μάνα με το καρότσι για να φωτίσει στο 1,5 μέτρο, γιατί ο άλλος θα βάλει στους 50 πόντους που δικαιούται την καρέκλα η οποία θα εξέχει, γιατί δεν χωράει. Και σε 80 πόντους, ναι, σε 80 πόντους το τι θα πει, το τι θα πει, εντάξει. Θα δούμε στην πορεία το τι συμβαίνει τόσα, δηλαδή τόσα χρόνια, το τι γίνεται. Και κάτι ακόμα, κύριε Λυκοστάτη, μου δώσετε μια απάντηση, γιατί επειδή έχουμε τακτικά κάθε μέρα την Βεργίνα Σιβέρια, είχα μια απορία. Γιατί στο πάρκο της Ελιάς δεν υπάρχουν παγκάκια. Μου δώσατε την απάντηση με το σχέδιο που μας δείξατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάκας είχε πάρκο της Ελιάς. Πού έχει παγκάκια. Συζητάμε ένα θέμα το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διάφορες δημοτικές αρχές που έχουν περάσει, δεν μπορέσει να βρει τη λύση του. Το συγχαίρω τους συνδημότες μου, οι οποίοι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, οικονομικά, σε αυτούς τους πανεπιστημιακούς καιρούς, οι άνθρωποι διακινδυνεύουν, ρισκάρουν, βάζουν χρήμα για να επενδύσουν. Δυστυχώς όμως γίναμε μια απέναντι Φραμελούπολη, το είχα γράψει και σε ένα άρθρο. Είχα γράψει πολλά άρθρα, πολλές φωτογραφίες, είχα φίλε που είχα κάνει έναν αγώνα, δυστυχώς δεν υπήρχε ανταπόκριση. Χαίρομαι, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχα συζητήσει με τον Δήμαρχο, προκριτικά, που το φέρνει και θεωρώ ότι είναι από τους βασικούς πυλώνες που θα παλέψει. Γιατί συνάδελφοι, καλοί κανονισμοί, καλά τα λόγια, αλλά αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει δηλαδή πολιτική βούληση. Το πιστεύω. Και φυσικά η αστυνόμευση. Διότι αν δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Όντως, όπως αναφέρθηκε ο κ. Πατσίκας, ο συνάδελφος ο Γιώργος Μιχαηλίδης είχε κάνει τη διαγράμμιση. Γιατί με τη γραμμή υπήρχε η δημοτική αστυνομία και δεν έγινε τίποτα. Ένα χάος. Όλοι πήγαιναν απ' έξω και βεβαίως υπό την ευθύνη και δίνω και στους πολίτες, στους συνδημότες μου που έρχονται και αλλάζουν έτσι παλιά πλατιά στα τραπεζοκαθίσματα που κάνουν κατάρρευση του πεζοδρομίου, αδιαφορώντας εάν μπορεί να περάσει κάποια μάνα με ένα καρότσι και αν θέλετε ως έναυσμα είχα για αυτή την πόρωση. Το θέμα αυτό, γιατί όταν έγινα μάρτυρας από ένα καρότσι που δεν μπορούσε να περάσει και γύρισε και έπεσε και άνοιξε το κεφάλι από το ομορό. Και βέβαια δεν είναι μόνο τα τραπεζοκαθίσματα, είναι και τα μανάβια, είναι και τα περίπτερα. Είναι και αυτά. Ορθώς είδα, γιατί το αναφέραμε χτες, πήγε το πλάθος, γιατί καλό το μήκος το πόσο θα προωθεί, αλλά και μπροστά, αλλά και το πόσο. Εδώ κοντά, εδώ σε μαγαζιά κοντά μας, κοντέψαν να πούμε στην ομαρχία. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, αλλά το έχουμε ζήσει πώς απλωνόταν στο έτσι. Δεν πρέπει οι συνάδελφοι να δημιουργούνται και θέλω να πιστεύω ότι κινείται στα όρια δημιουργία. Δεν είναι ξεκάθαρο. Όχι ότι δεν υπήρχε καλή πρόθεση, καλύτερα είναι πολύ δύσκολη. Και εγώ αν ήμουν έτσι στη θέση του Λυκοστράτη, κάθε συνάδελφο στην Επιτροπή, μπορεί να μην μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, είναι δύσκολη κατάσταση. Να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις αφαίρετου ανταγωνισμού. Αν θέλετε, πολύ έτσι δεν θα κάνουμε δευτερομηνία. Λοιπόν, πολύ αν θέλετε, σε όση δικαιολογία που έβαλα, το ότι απλώνονται στα πεζοδρόμια, από τη στιγμή που έγινε, εγώ μιλάω ξέρετε αρκετά, που έγινε η Ελιά. Και θεωρούσαν ότι εκεί υπήρχε μία διαφορετική μεταχείριση.
Μπαίνα δηλαδή σε αυτό το αίσθημα του αθέμπτου ανταγωνισμού, σου λέει γιατί αυτό το έχει εγώ. Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Για το 080 ακριβώ, εγώ δεν εννοείται θα το ψηφίσω τον κανονισμό. Το 080 και εγώ δήμαρχη δεν ξέρω κατά πόσο δεν χωράει τίποτα σε 80 χρόνια. Είναι σίγουρο ότι θα το καταστατηγήσουν. Χάρηκα το ότι άκουσα και από τον εμπορικό σύλλογο και από τον εκπρόσωπο καταστηματάρχων ότι υπήρχε μια καλή συνεργασία. Είναι καλό γιατί προεκλογικά ακούγαμε ότι θα έρθει ο Κουριαζίδης να κλείσει όλα τα καταστήματα. Και δεν θέλω να το αναπτύξω τώρα, δεν το Κουριαζίδη κανένα. Το λέω για τον εξή λόγο. Μικρές επιφυλάξεις και ίσως και κάποιες προτάσεις θα μπορούσαν να
ότι θα ενωποιηθεί αυτό το σύμφωνο. Το αφήνω όμως στην άκρη. Ας το δούμε και αν το κρατάμε και αν δεν το. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ και πάντα τις παρατηρήσεις κάνουμε με οικοδομητικό τρόπο που υπάρχει και το κελάτσι. Γιατί αυτή η δουλειά αυτή τη πόλη, και δεν νομίζω ότι είμαστε από τις λίγες, που δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να δώσουμε χρήση στις πλατείες μας. Έχουμε 3-4 πλατείες σχετικά σε μεγάλο μέγεθος για το μέγεθος της πόλης. Και αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι πρέπει να είναι επιπελό, να μην τις λερώνουμε, να μην τις πατάμε, να μην τις προμήσουμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν πλατείες και πολύ κοντά μας που λέτε πλατεία στο τέλος που έχει μια επισκεψιμότητα πολύ πιο τεράστια από την πλατεία του Ορολογίου ή του Αγίου Αντωνίου ή της Αγιάς. Και βλέπουμε ότι και τάξη υπάρχει και χρήση υπάρχει και δεν υπάρχει και σκοτωμός. Και είναι και πολύ κοντά μας. Ούτε κανένας μαλώνει, ούτε κανένας πάει και ξυλώνει καθίσματα ή τραπέζια ή καρέκλες, γιατί πήγανε λίγο παραπάνω ή παρακάτω. Είναι όλα στη γραμμή σας αδειοτάκια. Εμείς τελικά πρέπει να φέρουμε την αστυνομία ή θα πρέπει να κάνουμε, να δίνουμε λόγο τιμής των καταστημάτων και του Δήμου για να μπορούμε να φέρουμε μια τάξη. Δεν χρειάζεται λόγο τιμής ούτε υποσχέσεις. Χρειάζεται ένας αυστηρός κανονισμός. Έχω την εντύπωση ότι τον τελειότερο κανονισμό του κόσμου να φέρουμε προς ψήφιση και να το ψηφίσουμε και αν δεν υπάρχει εφαρμογή δεν την κάναμε και δεν θα φέρουμε κανένα αποτέλεσμα. Έχω μια μικρή παρατήρηση και θα δω τις επιφυλάξεις μου με αυτή την ισονομία μεταξύ των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των εμπορικών καταστημάτων. Δεν μπορώ να φανταστώ και ίσως να παρεξηγηθώ κιόλα ότι ένα κατάστημα που έχει 2,80 αν εφαρμόζαμε στο παλιό κανονισμό στην Ιπποκράτους πρέπει ζώνει και καλά και ένα εμπορικό κατάστημα που έχει παρουσία να βάζει και αυτό 2,80 παγκάρι. Δεν το βλέπω λογικό, δεν μου έρχεται στο μυαλό ότι μπορούν και οι δύο άλλη χρήση με το κάτσμα που θα πάει οποιοδήποτε πολίτης και άλλο είναι η χρήση που να βάλω αν έχω ένα μανάρι που έχω, να βάλω τις πατάτες μου και τις πιπεριές μου στο 2,80. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι επικίνδυνο. Και να κλείσω γιατί βλέπω ο χρόνος είναι ακριβώς απέναντί μου και δεν θα έχω δικαιολογία στον πρόεδρο και δεν θέλω να το δώσω και δικαίωμα. Να πω σε όλους, ίσως παρεξηγηθώ, αλλά να έρθω μια συμβουλή. Εγώ ήταν ένα χρόνια θητεία στην αντιπολίτευση από το 2002 και μετά. Δύο κουβέντες, κύριε Πρόεδρε. Και είναι και εκτός θέματος. Στην αρχή έκανα το λάθος να θεωρώ ότι αν φέρω σε δύσκολη θέση της αντιπολίτευση θα πω κερδισμένος ή θα κάνω κάτι πίσω. Έχω την εντύπωση ότι αν θέλουμε να είμαστε υποδομητικοί εδώ, δεν χρειάζεται να γινόμαστε ούτε κασάνδρες, ούτε να ανερούμε το κάθε τι που έρχεται. Θεωρώ ότι πιο επικοδομητικό είναι να δημιουργούνται θέσεις και προτάσεις οι οποίες να μας φέρουν σε δύσκολη θέση αλλά να μας πάρουν μπροστά για την πιάση του σύμβουλου. Και τελειώνω. Ευχαριστούμε. Κύριε Τσαπαρόπουλος, έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, το γεγονός ότι σήμερα το 2015 ξανασυζητάμε ένα θέμα που τουλάχιστον εγώ το βρήκα μπροστά μου στις 3 θητείες σημαίνει ότι όχι ότι δεν υπήρξε φαντασία, δεν υπήρξε ετοιμότητα για λύση κτλ. Σημαίνει και επίσης το γεγονός ότι και η ίδια η σημερινή εισήγηση αλλάζει πολύ λίγο σε σχέση με αυτά που υπήρχαν πριν. Σημαίνει ουσιαστικά ότι αυτά τα οποία επί 5-6-7 χρόνια που γνωρίζω εγώ φαίνεται ότι στην πράξη δεν προχώρησε. Άρα τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα, ακόμα και σε αυτή την εισήγηση την οποία κάνουμε σήμερα για το πώς θα είναι τα πράγματα στα περίπτερα, στα πεζοδρόμια κλπ, είναι κανονισμοί οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργήσουν. Είχα πει, θυμάμαι, στη Δήμαρχο τότε ότι είτε η ανάπτυξη, είτε τα πεζοδρόμια, αν δεν υπάρχουν αστυνόμευση, δυστυχώς εκεί είμαστε, θα ήθελα εγώ έναν πολίτη ο οποίος πραγματικά να ξέρει το που θα περπατάει, το που θα βάζει ο μαγαζάτος τα εμπορεύματα του κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει και το υπονόησε και ο εκπρόσωπος των μαγαζιών που είπε ότι ναι μένουν
συμφωνώ όσον αφορά το θέμα των πλατιών. Το γεγονός και πρέπει να ανοίξει άμεσα μια κουβέντα για την πλατεία της Ορουήλ. Θεωρώ ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση και το θέμα της πλατείας εδώ πίσω. Έχω μια ένσταση, μια αγωνία, ένα προβληματισμό για το θέμα της Ποκράτου. Κοιτάξτε, επειδή τον ζω αυτόν τον τρόπο, τον βλέπω, φοβούμε τα εξής πράγματα. Και επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει αστυνόμος. Φοβούμε λοιπόν ότι ενώ σήμερα που δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη φορά στη μία κατεύθυνση, αύριο όταν θα δούμε και από εδώ ένα 21,5 και 80 από εκεί, φοβούμε ότι την εικόνα που θα έχουμε μπροστά μας είναι δύο ρεύματα καλυμμένα. Και το ξέρω στην Ιπποκράτος, στην οποία ζω καθημερινά, γιατί βλέπω ότι όταν δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε η μία από ένα πέρασμα, το οποίο αντί 1,5 είναι 2,5-3 και εκείνη, δεν καταλαβαίνω εγώ πώς θα ελέγξουμε το συνολικό. Άρα έχω ένα σοβαρό προβληματισμό και θα ρίξω λευκό σε αυτό το πράγμα, διότι φοβάμαι ότι αυτό που θα δούμε αύριο είναι και οι δύο δρόμοι και τα δύο ρεύματα να είναι καλυμμένα. Όσον αφορά τα περίπτωση και τελειώνω. Θέλω να βάλω ένα ερώτηση γενικότερο έτσι. Τι είναι αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, που εν πάση περιπτώσει το θέμα των περιφέρων που ακούω 7, 5, 6, 7 χρόνια και μάλιστα ήταν εδώ πάλι ή τι μέσα που θα είναι 2 μέτρα, 3 μέτρα. Σήμερα έλεξε κανένα τα περίπτωση που έχουν 5 μέτρα, 6 μέτρα, 7 μέτρα. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει λοιπόν αύριο. Τι θα γίνει πιο αποτελεσματικό στην δράση μας, ώστε αύριο τα περίπτωση να είναι πιο. Αυτό που είναι ενταγμένο σε μια νομιμότητα. Αυτά είχα να πω. Συμφίζω τη φιλοσοφία του. Δίνω μια λευκή ψήφο στο θέμα της υποκράτησης. Με αυτό το φόβο που σας δίνω. Ευχαριστούμε. Κύριε συνάδελφε, δευτερολογία. Κύριε Μαρκούλη. Στο τέλος. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το ζήτημα των αυστηρών νόμων είναι αυτό το οποίο συντηρεί και μεγεθύνει κυρίως το πελατειακό σύστημα. Γιατί δεν μπορούμε να διεκδικούμε, να απαιτούμε από τις ελεκτρικές αρχές, τις αστυνομικές αρχές, την δημοτική αρχή, την δημοτική αστυνομική αρχή, να κάνει ελέγχους, τους οποίους κατά την άποψή μου τους κάνει, και να έχονται θέματα ανακλήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο για ουσιαστική παραβίαση των όρων ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί είτε με αναβολές, είτε με απαλλακτικές αποφάσεις, ουσιαστικά ως πολιτήτρα του συμβάνου. Νομίζω λοιπόν ότι δεν απόκειται στην κυριαρχική κρίση ή στην κρίση συνηθίσεως του κάθε πολίτη ή των ελεκτικών αρχών για το αν θα εφαρμοστεί αυτός ή οποιοσδήποτε άλλος παραδοσμός. Εναπόκειται στο κυριαρχικό δικαίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, το Δημοτικό Συμβούλιο, να εφαρμόσουν αυτό το κανονισμό ή οποιοδήποτε κανονισμό ψηφιστεί. Και θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι οι σκληροί νόμοι στο παρελθόν είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργήσαν προκειμένου να δημιουργηθούν ανισότητες μεταξύ των ίδιων πολιτών. Αυτά έχουν αυτό εδώ. Εμείς επέμενουμε στη θέση μας και θεωρούμε ότι τυπικώς δεν έχει την ισχύ που πρέπει να έχει αυτός ο κανονισμός εφόσον δεν συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπηρεσιών. Κύριε Παπαγιάννη. Ο κύριος, όχι, επειδή διαδικαστικά, και θέλω να ρωτήσω έτσι. Επειδή έφυξε ένα θέμα που θίγει όλο το συμβούλιο,
Έπρεπε όπως εντάξει.
τουλάχιστον από την πλευρά έτσι του Προέδρου ζητάω να ψηφίσετε τον κανονισμό όλων, γιατί ο κανονισμός αυτός είναι πιστεύω δίκαιος και πρέπει να δούμε τους πολίτες να τους διαχειριστούμε όλους το ίδιο. Βασικά είπαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις κατά ένα στο θέμα της καθαρής ορολογίου. Άλλοι διαμαρτύρονται γιατί δεν βάζουν τα πισωκαθίσματα, άλλοι διαμαρτύρονται γιατί είναι για το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω, γιατί ακούστηκαν τα μισά από τον κ. Πατζήκα, ότι η απόφασή μας για την πλατεία ορολογίου του ΕΜΕΚΑ προέβλεπε με τραπεζοκαθίσματα σε ένα πολύ μικρό κομμάτι εφαπτόμενη οδού κεντρική και τίποτα άλλο. Μα δεν έχει καν μαγαζιά εκεί πέρα. Μα άμα το πείτε θα το πείτε. Και όσον αφορά. Λοιπόν, το είχαμε, δεν υπήρξε ενδιαφέρον ποτέ. Κύριε Βατσίκα, είπε ο κ. Πατσίκα ότι δεν εξυπηρετεί του εμπόρου και τα καταστήματα του κοινωνικού ενδιαφέροντο. Ευτυχώ υπάρχουν και διάφοροι και είπαν του εξυπηρετεί και τι όχι. Και όσον αφορά με τα αεροπετάσματα, όποιο είναι πιο προσεκτικό θα διαβάσει ότι μπορούν τα μαγαζιά να πάρουν οι αεροπετάσματα με αίτησή του προ το Δημοτικό Συμβούλιο. Και είναι την γραμμή, η οποία δεν λειτουργεί στο παρελθόν. Εύκολο κάποιο να το αναγνώσει, αν δει πόσα μαγαζιά κλείσαν στο παρελθόν. Όταν είχε πρώτη φωνευτεί και την γραμμή. Είναι πολύ εύκολο. Και για να κλείσω, θα πω, θα με φτιάξω στον Πέτρο Τζαμπαρούλη για να το πω το εξή. Δηλαδή, Πέτρο, ο οποίο θα ψηφίσει λευκό, το σημερινό του καθεστώ είναι καλύτερο και θα ψηφίσει λευκό για αυτό που προτείνεται. Ρητορική ερώτηση δεν θα απάντησε. Ευχαριστώ. Καλώ. Κύριε συνάδελφε. Ναι, κύριε Καγγελέ. Θα ψηφίσω ναι στο κανονισμό. Επόμενος τη δέσμευση του Αντιδημάρχου ότι σε περίπτωση αίτησης από τα καταστήματα ορολογίου θα πει στο Συμβούλιο και καλό είναι αυτοί που θα ψηφίσουν τον υπόλοιπο να ψηφίσουν και για εκείνο. Γιατί το θέμα της κίνησης μπορώ να του πω ότι η Αγία Δημητρίου έχει μεγαλύτερη κίνηση από ό,τι έχει στο ρολόι. Άρα δεν είναι λόγος και υπάρχουν και διαβάσεις πεζών, μπορεί τα καρσόν να πηγαίνουν. Άρα με αυτήν τη δέσμευση σας ψηφίζω ναι. Καλώς. Κύριε συνάδελφε, ψηφίζουμε υπέρ της πρότασης. Κατά, λευκά, λευκά. Δεύτερο θέμα, κύριε συνάδελφε. Τροποποίηση προπολογισμού. Ερωτήσεις, κύριε συνάδελφε, Άλφα. Ερωτήσεις. Τροποποίηση προπολογισμού. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις για το Άλφα. Τοποθετήσεις, έτσι, για τα Ελλήνια. Θα έλεγα τον κύριο Αντιδήμαρχο Οικονομικών ότι το θέμα των τροποποιήσεων χρησιμοποιώντας το αποτιμαντικό κεφάλαιο στη μήνα Μάρτιο, έτσι λίγο να αποφεύγονται τα ποσά, τα εύκολα τα οποία ζητούν όλες οι αντιδημαρχίες και όλα τα τμήματα. Γιατί να φτάσουν μια σημεία που το αποτιμαντικό θα χρειαστεί για κάποια πολύ μεγάλη έκτακτη ανάγκη και θα μας λύσει. Καλώς. Ψηφίζουμε και συνάδελφοι. Υπέρ. Το πρώτο τρίο. Κατά, λευκά, λευκά δύο. Τρία. Μια στιγμή είναι ναι. Εντάξει. Πείτε κύριε συνάδελφε, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ναι, ερώτηση. Ναι. Θέλω να ρωτήσω, για το β' ρωτήσω, πότε περιώθηκε το έργο, το συγκεκριμένο έργο, να ρωτήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Ασλάνογλου, πότε έγινε το συγκεκριμένο πρωτόκολλο διαπιστώσεως των πλαγών και πότε συγκροτήθηκε η σχετική επιτροπή.
και ποια είναι η διάρκεια, η χρονική διάρκεια συγκρότησης εκπομπής. Είναι 20 μέρες στην περίπτωση υπεραίωσης του έργου ή όχι. Ευχαριστώ. Μάλλον θα πρέπει να απαντήσει αρμόδιος αντιδήμαρχος. Δεν είμαι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, απαντώ για τον Λαζαρίδη. Ό,τι μου γράφει και εσύ, σου λέω, οπότε ρώτησα κύριε Σιδηρόπουλε, αν θέλετε κλείστε για να σας τα ξαναπώ. Πότε περιόρθηκε το έργο. Υπάρχει ημερομηνία περιόρθηκε του έργου. Το δεύτερο ερώτημα, πότε συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαπίστωσης των Βλαβών και το τρίτο ερώτημα είναι ποια είναι η προβλεπόμενη ημερομηνία συγκρότησης αυτής της Επιτροπής, αν είναι 20 μέρες ή όχι. Κύριε Αποστολόπουλε, το έργο περιόρθηκε σύμφωνα με την αποδόμηση του 14 βεβαίωση περαίωση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέλεια. Ωραία, κανένα. Η συγκρότηση τη Επιτροπή έγινε με βάση την 568 του 14 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά την από 12 του 10 του 14 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών. Και τώρα το 20ήμερο δεν το ξέρω, να μην απαντήσω και πω λάθος. Αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει πλάνο λόγω ανωτέρας βίας, υπάρχει αίτημα και συγκροτείται αυτή η Επιτροπή. Η διάρκεια της Επιτροπής δεν το γνωρίζω. Τοποθετήσεις από και συνάδελφοι. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Τοποθετήσεις.
Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Αυτό ο κύριος Μαρκούλης. Τέταρτο θέμα. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις. Έχετε τοποθέτηση στην ελευθερία μου. Όχι, αλλά... Δεν προλαβαίνετε να τα δείτε. Ψηφίζουμε τέταρτο θέμα. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Λευκά. Κύριος Μαρκούλης. Πέμπτο θέμα. Επιστάσεις στον ανθρώπου του έργου. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ναι, κύριε Αποστολόπουλο, ερώτηση. Κύριε Αποστολόπουλο. Γιατί αυτά εξοπλίστηκαν σταδιακά και πέρα από την παραλαβή την οριστική του έργου συγκεκριμένα. Εδώ υπήρξαν από το 2002 οι σχετικοί λογαριασμοί του έργου, γιατί εξοπλίστηκαν και προβλέπτηκαν να εξοπλιστούν σταδιακά και να πάμε μάλιστα και μέχρι το 2008 και πέρα από την οριστική παραλαβή του έργου. Αυτή η διαφορά. Ξέρεις από τότε κύριε Συντράφο. Ναι, ορίστε. Κύριος Πέφτης. Ναι, ορίστε. Αναφερόμαστε σε μια περίοδο, το 2001 έγινε το έργο, με 2002 και αυτά ξοβλήθηκαν το 2004 μέχρι το 2008 από τον πρώην δήμο Αποστόλου Παύλου. Τώρα τι απάντηση να δώσουμε, γιατί πληρώθηκαν έτσι. Βουλγαρία. Ψηφίζουμε κύριοι συνάδελφοι, υπέρ, κατά, λευκά. Μια στιγμή που έχει γράψει. Εδώ πέρα το υπέρ είναι η απόρριψη της εντάσεως. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ναι. Ένας απορρίψος είμαστε την ίδια. Ωραία, λευκά. Λευκά. Έκτο θέμα, ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπών παραγωγής προμηθειών. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Λευκά, ο κύριος Στογιάννος. Ο κύριος Στογιάννος. Λοιπόν, στην πρώτη επιτροπή πρόεδρος ο κύριος Δάγκλας, γραμματέας ο κύριος Σιδηρόπουλος. Στη δεύτερη πρόεδρος η κυρία Σιδηροπούλου, γραμματέας η κυρία Δημοπούλου. Στην τρίτη πρόεδρος η κυρία Σαμουγλίου, γραμματέας ο κύριος Καϊκίδης. Και στην τέταρτη πρόεδρος ο κύριος Κατζηγιάννης, γραμματέας ο κύριος Ανίκης. Ψηφίζουμε, συμφωνούμε κύριε συνάδελφοι, με τα γράμματα. Λευκά, τι ήταν. Λευκά, πάλι λίγο λευκά. Κύριε Μαρκούλη, κύριος Μαρκούλης και κύριος Κατζηγιάννης. Έβδομο θέμα, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε, υπέρ, κατά, λευκά, του Γιάννου Σμαρκούς. Όγδοο θέμα, έγκριση μη μετάβαση επίσημας της αντιπροσωπείας στο Καζαλίκ της Βουλγαρίας. Ορίστε, κύριε. Λοιπόν, δύο άτομα από τη συμπολίτευση, ένας από την αντιπολίτευση. Δεν άλλαξε το σκηνικό. Στην ουσία πηγαίνουμε για να κάνουμε δουλειά. Εδώ πηγαίνουμε να επισκεφτούμε μία γιορτή. Έτσι. Βέβαιος, για ποιες είναι απόψεις. Τα νόματα. Από τη συμπολίτευση ο κ. Σοφιανής και ο κ. Κούντρας. Μάλιστα. Ορίστε. Τοποθέτηση θα κάνετε. Καλά, ας πούμε τα ονόματα και μετά τοποθετήσεις, κύριε Μαρκούλη. Θέλει κάποιος από την
κατηγορείται να συμμετέχει. Όχι. Διαμαρτώνει κανένας. Όχι. Ο κύριος και ο κύριος Αποστολόπουλος. Ωραία. Τοποθετήσεις. Κύριε Μαρκούλη. Ναι. Θα τοποθετηθείτε. Με αφορμή. Ναι. Με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου. Θα έλεγα αυτό το εξής. Ότι δεν μπορεί το δημοτικό ψηφίδιο να λειτουργεί με δύο μέρα και με δύο σταθμά. Λοιπόν, όταν είδε να πάει για παράδειγμα σε μια έκθεση στην Ρωσία, εκεί πέρα θα πρέπει να εκφράζεται από συμβούλους που υποτίθεται ότι εκφράζουν την πολιτική του Δήμου και ενισχύουν την πολιτική του Δήμου, και εδώ πέρα που υποτίθεται ότι πηγαίνουμε σε μια εκδήλωση εθνικοαπενεθολογική, τι είναι κτλ., θα πρέπει να πάνε και σύμβουλοι οι οποίοι δεν εκφράζουν την πολιτική του Δήμου. Νομίζω ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι εκ της θέσεως και εκ της ιδιότητας εκφράζουν αυτή την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο, και να ξέρετε ότι και το ξέρει και πρέπει να το ξέρει, να το μάθει ο κύριος Δήμαρχος, ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι ανεξαρτήτως πολιτικής παρατάξεως και τοποθετήσεως είναι σύμβουλοι του Δήμου Βέλης. Εκφράζουν το δημοτικό συμβούλιο στο σύνολό του και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ισομερός και έχουν αντιπολίτευση όταν τίθεται τέτοια ζητήματα να συμμετέχουν μέλη. Εμείς θα κάνουμε από τώρα τη διευκόλυνση στο Δήμο, δεν θα συμμετέχουμε σε καμία αντιπροσωπεία. Το λέμε, αλλά δίνουμε τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης, τα οποία ενδεχόμενα φέρουν να συνεισφέρουν και να μεταπούν σε αυτού του είδους εκδηλώσεις και να εκφράσουν την πολιτική του Δήμου. Λοιπόν, προφανώς και διαφωνούμε. Έτσι, προφανώς και διαφωνούμε. Και δεν είδα ποτέ να πηγαίνει σε οποιοδήποτε ταξίδι που έχει να κάνει με πραγματικό έργο, έτσι. Δεν είδα ποτέ να πηγαίνει από την κυβέρνηση και κάποιος, τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, δεν πηγαίνει το Σαμαράς κάπου μαζί τους. Άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν, για παράδειγμα. Ή τουλάχιστον επειδή δημιουργήθηκε δυσαρέσκεια για τον κύριο Καρπαλαιότη την προηγούμενη φορά. Δεν θυμάμαι ποτέ ο κύριος Καρπαλαιότης να πήγε στη Ρωσία και να πήρε μαζί του και τον κύριο τον κύριο Κούτρα που ήταν τον κύριο Μούρτο. Έτσι πιο κοντά, αυτό πιο κοντά παράδειγμα. Πάντα μόνος του πήγε. Γιατί? Γιατί εξέφραζε την πολιτική του κύριου Τσιτσικώστα και έτσι τα πράγματα. Σαφώς υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σαφά και σαφώς αυτό είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή και μάλιστα, και μάλιστα να πω ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα πάνε στο Καζανλί θα πάνε με δικά τους έξοδα. Ενώ η μετάβαση, η διαμονή και η διατροφή είναι πληρωμένη από εκεί. Η μετάβαση, όπως έγινε και για το Ούζιτσε, θα γίνει με έξοδα του συμβούλου. Καλώς. Ναι, κύριε Μαρκούλη, στην Ελληνική. Όσον αφορά την κυβερνητική εκπροσώπηση, σαφώς και όταν εκπροσωπείται το κράτος, αυτός ο οποίος μεταβαίνει ή ο πρόεδρος της Βουλής μεταβαίνει ή ο πρωθυπουργός ή ο απόλυτος καθήλων υπουργός. Όταν όμως μιλάμε πλέον για εκπροσώπηση κοινοβουλευτική, καταλαβαίνετε, το ξέρετε, πρέπει να το ξέρουν και αυτοί οι οποίοι ομιλούν, ότι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές απαρτίζονται από στελέχη όλων των κομμάτων. Αυτό γίνεται. Όσον αφορά τώρα την εκπροσώπηση, πάντα στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση πάντα. Όσον λοιπόν αφορά τώρα την εκπροσώπηση του Δήμου, η εκπροσώπηση γίνεται σε επίπεδο δημοτικών συμβούλων. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι συμβούλοι. Ψηφίζουμε, κύριε συνάδελφε, με τα ονόματα που τα πείτε. Υπέρ, κατά, λευκά. Λευκά ο κύριος Τουριάννης, ο κύριος Μαρκούλης. Ένα το θέμα ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Δεν κύριε Καγγελίδη, τοποθέτηση. Εδώ δεν θα ήθελα να συλλογήσουν τα γέννη σαν πολιτιστικό σύλλογο τη πατρίδα, αλλά θα ήθελα επειδή ό,τι βλέπετε κύριε Δήμαρχε, το ποσό που είναι μόνο για το κόλυμπο. Μισό λεπτό, για τα κόλυμπα. Ναι, ναι. Επειδή βλέπετε ότι συμμετέχουν και άλλοι φορείς στην πατρίδα όπως ο σύλλογος και τα έξοδα δεν είναι μόνο το κόλυμο, είναι και η δεξίωση, είναι και οι πληροφορικές, είναι και τα δείτε πάντα κάνει ο σύλλογος. Καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις
δεν χρειαζόμαστε τα συγχαρητήρια ή το έπι, αλλά γίνεται και αναφορά. Έχει αυτά. Ναι, δεν μας τα δανείζει κανένα. Λοιπόν, αυτό γίνεται κάθε χρόνο από το σύνολο εφτάτη ως χωραφάς. Πρώτη χρονιά ο Δήμος θα βοηθήσει οικονομικά, όσον αφορά, εντάξει, όσον αφορά τα υπόλοιπα, αλλά και τη μικροφωνική που από όσο γνωρίζω θα έρθει από τον στρατό. Καλώς. Ευσηφίζουμε και εσύ να δείτε το θέμα. Τι έχουμε εμείς. Ναι, κύριε Μαρκούλη. Όσον αφορά το τη συγκεκριμένη εκδήλωση, εννοείται ότι υπερθεματίζουμε για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, οι οποίες ανεξόδουν και το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων και υπενθυμίζουμε σε κάποιους σύγχρονους εκφραστές και εραστές άλλων εποχών ότι υπήρξαν σε αυτή τη χώρα και αγωνιστές οι οποίοι το τον πολέμησαν ακόμη και με θυσία προσωπική. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκδήλωση, εννοείται ότι υπερθεματίζουμε. Βεβαίως, να πούμε το εξής. Νομίζω ότι θα πρέπει η γενική πολιτική θέση του Δήμου Βέρειας είναι η ενίσχυση των διάφορων συλλόγων, ειδικά για την εκδήλωση για την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, να λάβει ένα θεσμικό πλέον χαρακτήρα, έτσι ώστε όταν ψηφίζονται οι ενισχύσεις για τους διάφορους συλλόγους να υπάρχει ένα ειδικό κονδύλιο για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, για την διοργάνωση τέτοιου είδους εκδηλώσεων. Εννοείται ότι αυτό το ποσό το οποίο επιβοηθεί ο Δήμος για την συγκεκριμένη εκδήλωση είναι πολύ μικρό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε υπέρ της διοργάνωσης. Σαν έτσι όμως φαίνεται το θέμα, υπερθεματίζουμε. Πώς έτσι. Ψηφίζουμε και οι συνάδελφοι υπέρ. Κατά λευκά, ομόφωνα. Δέκατο θέμα, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά, λευκά. Λευκά ο κύριος Μαρκούλης, κύριος Τουγιάννη. Το δέκατο θέμα, κύριε συνάδελφε, να βάλετε. Πάμε στο δέκατο θέμα, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε. Υπέρ, κατά, λευκά. Λευκά, ο κύριος Μαρκούλης, ο κύριος Τουγιάννης. Δέκατο τρίτο θέμα, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ναι, και τοποθέτηση, κύριε Αγγελίδη. Ερώτηση λίγο, ο κύριος Αγγελίδης. Εδώ αλλάζει η στατική πράξη όσον αφορά το θέμα των εργασιών στο δίκτυο. Και αν αυτό αναλυθεί, αυτή η υποχρέωση, μέσα στο θέμα των επιτυχίων και πιο συχνά αντιδήματος, μέσα εκεί, γιατί εμείς στο σύνδεσμο αυτό, αν μέσα έχουμε μια υποχρέωση αντίθεση ανάλογα με το σπίτι μας να πληρώνουμε κάποια λεφτά. Αν σε αυτό θα γίνει, εσείς κάνετε το πρόβλημα για τη Γενική Συνέλευση ή πάλι θα είναι η ίδια υποχρέωση του Δήμου προς το σύνδεσμα της Ανατολής. Απαντήστε, κύριε Αγγελίνα. Στον προϋπολογισμό του 2015 έχει εγγραφεί ένα ποσό 0,3% των ταξικών εσόδων του Δήμου, το οποίο δίνεται στο σύνδεσμο. Αυτό ισχύει για το 2015 και του χρόνου, του προϋπολογισμού από τον άλλο χρόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς θα αλλάξει ή θα μείνει όπως έχει. Η ερώτησή σας ποια είναι. Τώρα δικαιούμαι. Λοιπόν, τοποθέτησα και θα σας απάντησα. Ο Καγγελίδης. Λέει ή ρωτάει. Η ερώτηση είναι ότι
Η ερώτησή μου είναι αν επειδή το 30% μικρόφωνο. Το 30% αφορά εργασίες και δεσμεύσεις του συνδέλφου. Τώρα με τη στατική πράξη αυτή κάποιες εργασίες φεύγουν από την υποχρέωση του συνδέλφου. Άρα τι γίνεται, μένει το 30% ή από το 30% θα μας κάνετε κάποια έκπτωση. Το 0,3% του τεχνικού αστό του Δήμου αντιστοιχεί περίπου σε 24.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι πάρα πολύ μικρό για να μειωθεί και να. Γιατί με αυτό το ποσό το μόνο που μπορεί να κάνει είναι κάποιε μικροσυντηρήσει του αγωγού που θα αποκύψουν το καλοκαίρι από κάποιε διαρροέ. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο για να αποκύψει όντω ένα μικρότερο ποσοστό. Είχα να πάρει απόφαση και στην οικονομική αδερφή. Να πάρει και απόφαση στην οικονομική. Καλώς. Τοποθετήσεις, κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, τοποθετήσεις. Ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Ομόφωνα. 14ο θέμα. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίσουμε, κύριε συνάδελφε. 14ο θέμα. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Ομόφωνα. 15ο θέμα. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε. Μια διευκρίνηση, Πρόεδρε. Μια διευκρίνηση, κύριε Σιδηρόπουλε. Επειδή πρέπει να αποφασίσουμε και την ημερομηνία της πρώτης δόσης, να είναι 15 του 15. Πρώτη δόση, 10. Σε 10 ετήσεις δόσης. Να δώσουμε λίγο χρόνο. Καλώς. Με την επισήμαση, πρώτα και πίσω, συμφωνούμε, κύριε συνάδελφε. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Ομόφωνα. 16ο θέμα. Ερωτήσεις. Ναι, κύριε Αποστολόπουλο, ερώτησες. Είναι η θέση τώρα του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Φυκιάς, θέλω να ρωτήσω, του κυρίου Λυκοστράτη και του κυρίου Χειμώνα, που την άλλη φορά είχαν κάποιες επιφυλάξεις και αναπτύχθηκε αν θα ήταν τα θέματα. Ποια είναι η θέση τους. Κύριε Αποστολόπουλε, και οι δύο επισκέφθηκαν την τεχνική υπηρεσία και αν θυμάστε το προηγούμενο συγκεκριτικό ήταν διαφορετικό. Τώρα παραλαμβάνουμε τις προμελέτες στο στάδιο αυτό που υπάρχουν. Οι προμελέτες αυτές θα προωθηθούν στη ΔΕΙΑΠ για να δει η ΔΕΙΑΠ περαιτέρω πώς μπορεί να τις αξιοποιήσει και πώς θα προχωρήσει το όλο θέμα. Με τη σύμφωνη γνώμη δηλαδή. Το πρόεδρε. Και τον πρόεδρε. Με τη σύμφωνη γνώμη δηλαδή. Μάλιστα. Καλώς. Ψηφίζουμε, κύριε συνάδελφε, 10% το θέμα υπέρ. Κατά. Λευκά. Λευκά. 1, 2, 3. 17ο θέμα ερωτήσεις. Τοποθετήσεις, κύριε συνάδελφε. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Ο κύριος Πηγιάννης και ο κύριος Μαρκόλης. 18ο θέμα. Ερωτήσεις. Ναι. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε. 18ο θέμα. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Ο κύριος Πηγιάννης. Ο κύριος Μαρκούλης και εγώ. 19ο θέμα. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Λευκά ο κύριος Τουγιάννος και ο κύριος Μαρκούλης. 20ο θέμα. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Τοποθέτησε εγώ. Τοποθέτησε ο κύριος Αποστολόπουλος. Ναι, κύριε Αποστολόπουλε. Εδώ. Εγώ θα ψηφίσουμε λευκό σαν παράταξη για τον λόγο ότι ενώ έχει περιοριστεί το έργο και τι είχαμε ψηφίσει παλιά, να ανακαλέσουμε την παλιά μας απόφαση γιατί το έχουμε δει καλύτερα και έγκυται η διαφωνία μας στο εξής, ότι ενώ φαίνεται η 12 Σεπτεμβρίου του 2014 ως βεβαίως υπεραίωσης του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέρειας, έπρεπε μέσα σε 20 μέρες να συγκροτηθεί η σχετική επιτροπή από την αρμόδια υπηρεσία. Ανταυτού έγινε 12-12 του 2014, δηλαδή πολύ πιο πέρα από την ημερομηνία που ορίζει ο νόμος. Καλώς.
Ψηφίζουμε, κύριε συνάδελφοι, πως το θέμα... Δώσε μια απάντηση. Ναι, ναι, κύριε συνάδελφοι, δεν θα σας παρακολουθώ. Κύριε Αποστολόπουλε, για αυτό που μιλάμε δεν έχει σχέση με το κύριο έργο. Εδώ έχουμε βλάβη από ανώτερη βία. Από κάποιο φυσικό φαινόμενο που δεν προβλεπόταν. Και η επιτροπή αυτή δεν έχει σχέση με την παραλαβή του έργου, έχει σχέση με τη διαπίστωση της βλάβης. Αυτό ακριβώς ψηφίζουμε σήμερα. Καλώς. Ψηφίζουμε, κύριε συνάδελφε, υπέρ. Κατά. Λευκά. Κωστό πρώτο θέμα. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε, κύριε συνάδελφε, υπέρ. Κωστό πρώτο θέμα, υπέρ. Κατά. Λευκά. Λευκά ο κύριος Μαρκούλης, ο κύριος Μπηγιάννης και 22ο θέμα. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, λευκά, ο κύριος Μπηγιάννης, ο κύριος Μαρκούλης, λευκά. 23ο θέμα, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, κατά. Τώρα το χέρι στη μέση μου από χαλάκι. Λευκά. Λευκό κύριο Στυγιάννης, κύριος Μαρκούλης. 24ο θέμα. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε, κύριοι συνάδελφοι, υπέρ. Κατά. Λευκά. Λευκά 2. 25ο θέμα. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε. Συμφωνείτε, κύριοι συνάδελφοι, από 25 έως 30 να τα ψηφίσουμε όλα μαζί. Υπέρ, κατά, λευκά, λευκά σε όλα το του χώρο, ο Μαρκούλης. 31ο θέμα, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε, υπέρ, κατά, λευκά. Θέλω Μαρία, σε πληρώσω κιόλας. Και 32ο θέμα, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, ψηφίζουμε, υπέρ, κατά, λευκά.